Καλησπέρα και καλή χρονιά. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Πάω 24 να μπαίνουμε νωρίς για να ακούσουμε κατευθείαν Ρασβάν Λουτσέσκου και Αντρέ Βιερίνια. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Πάμε να ακούσουμε. Σε υψηλότερο επίπεδο, αλλά για τον ΠΑΟΚ, επειδή δεν έχεις παίξει ποτέ με τον ΠΑΟΚ ομίλους, πώς το βλέπεις, ποια είναι η σκέψη σου? Για μένα, όπως είχε πει πριν ήρθα, ότι θέλω να κερδίσω τίτλους με την ομάδα μου, θέλω να παίξω στις μεγάλες διοργάνωσεις που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο και ένα από αυτό είναι η Champions League. Είναι ένα όνειρο για μένα, είναι αυτό που θέλουμε σε αυτή τη σεζόν, είναι ένας στόχος να μπούμε στους όμιλους του Champions League. Το ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο, θα έχουμε αρκετές δύσκολες ομάδες να περάσουμε για να μπορούμε να μπούμε στους όμιλους. Αλλά το ξέρουμε τη ποιότητα έχουμε και ξέρω τι πρέπει να κάνουμε να μπορούμε να μπούμε στους όμιλους. Νομίζω ότι το μεγάλο ερώτημα είναι για το αν η ομάδα είναι έτοιμη. Και βάσει της εμπειρίας σου, τι σημαίνει να είναι έτοιμη για ένα τέτοιο μάτς που είναι και το πρώτο μάτς της σεζόν? Να είναι έτοιμο. Αυτό για μένα είναι, θα δείξει τώρα στο παιχνίδι φυσικά. Ένα πράγμα είναι να πεις ότι είσαι έτοιμος ή τα είσαι έτοιμος, άλλο πράγμα είναι τα πραγματικότητα που είναι στο παιχνίδι. Το ξέρουμε ότι σε αυτό το αγώνα η Βασιλεία έχει πιο πολλή εμπειρία από εμάς στην Ευρώπη. Το ξέρουμε ότι δεν περνάει την καλύτερη φάση το πρώτο παιχνίδι στο πρωτάθλημα στην έδρα τους χάσανε. Οπότε θέλουμε να συνεχίσουμε το ίδιο τρόπο που έχουμε τελειώσει τη τελευταία σεζόν. Σε όλο το διάστημα της προετοιμασίας συνήθως είχες μπροστά σου τον Diego Bisesvar. Θα σου λείψει αύριο? Θα μου λείψει τον Diego, θα μου λείψει όλους που μπορούσαν να βοηθήσουν την ομάδα. Αλλά έχουμε άλλους παίκτες με το ίδιο στόχο να βοηθήσει την ομάδα και να κερδίσουμε. Οπότε όποιος και να παίξει θα δίνει όλοι για την νίκη. Καλησπέρα. Αντρέ, υπάρχει μια άποψη λόγω παρελθόντος ότι τον ΠΑΟΚ το βολεύει να παίζει πρώτο μάτι σε Τούμπα και να παίζει τη ρεβάνς εκτός έδρας. Πολλοί φέρνουν παράδειγμα τη Φενέρμπαχτσε. Για σένα έχει σημασία αυτό, το ότι είναι το πρώτο παιχνίδι σε Τούμπα και το δεύτερο εκτός? Έχουμε να περάσουμε. Για μένα το είναι σημαντικό. Αλλά η ιστορία δείχνει ότι αν παίζουμε στο δεύτερο αγώνα στη Τούμπα, δυσκολεύουμε παραπάνω. Εγώ έχω χάσει κάποια παιχνίδια και έχω κερδίσει άλλα. Αλλά ήταν άλλες χρονιές, άλλες ομάδες, οπότε είναι διαφορετικά. Θέλουμε να είμαστε καλά, να μπορούμε να αποδείξουμε το ποδόσφαιρό μας, να αποδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε και το θέλουμε να μπούμε στους όμιλους Champions League. Αντρέ, υπάρχει μεγάλη διάθεση από τον κόσμο να πάρει εισιτήρια διαρκείας, να σταθεί δίπλα στην ομάδα. Αυτό έχει περάσει στα αποδυτήρια? Νομίζω ότι έχει περάσει όλα. Φυσικά αυτό δείχνει ότι τους φιλάτους θέλουν να είναι δίπλα μας, θέλει να στέκεται και να... Λοιπόν, έχουμε λίγο ένα θεματάκι, ακούμε τον Βιερίνια. Αυτό, τι θέλουν να στέκονται δίπλα μας και φυσικά αυτό είναι ένα κίνητο παραπάνω για να μπορούμε να τους δώσουμε αυτές τις χαρές της νίκης. Γεια σου, Αντρέ. Ο ΠΑΟΚ έχει προσπαθήσει και άλλες φορές την τελευταία δεκαετία να μπει στους ομίλους του Champions League, αλλά δεν τα έχει καταφέρει. Τι διαφορετικό πρέπει να κάνει φέτος για να μπορέσει να πετύχει αυτό το στόχο? Να κερδίσει. Αυτό είναι η διαφορά. Έχω ακολουθεί τα παιχνίδια τα προηγούμενα χρόνια που έχουν παίξει στους ομίλους Champions League ή τα προκληματικά Champions League. Και εγώ τότε είχε χάσει με την Άγιαξ. Αλλά η ΑΕΚ που έχασε όλους τους παίκτες, ξέρεις που είναι όλες τώρα. Οπότε είναι άλλες χρονιές, άλλες ομάδες. Εμείς έχουμε δείξει πέρσι και κρατήσαμε το κορμό της ομάδας και θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή τη καλή δουλειά που έχουμε κάνει, που έχουμε τελειώσει με το κύπελο.
Να συνεχίσουμε τώρα με το πρώτο αγώνα με τη Βασιλεία. Το ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο, το ξέρουμε ότι θα χρειαζόμαστε πολλή δουλειά, τύχη, όλα μαζί για να μπορούμε να βάλουμε στους ομίλους, γιατί και να περάσουμε τη Βασιλεία έχουμε άλλες ομάδες, άλλες δύσκολες ομάδες, αλλά πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι για το παιχνίδι αύριο στην Τούμπα με τη Βασιλεία και μόνο μετά να σκεφτόμαστε στο επόμενο παιχνίδι. Αντρέ, η συμμετοχή της ομάδας στους ομίλους του Champions League αλλάζει το στάτους του ΠΑΟΚ, αλλάζει το στάτους κάποιας ομάδας. Παράλληλα όμως υπάρχει φέτος και ο στόχος του πρωταθλήματος, πάντα υπήρχε, υπάρχει και φέτος από πέρσι. Πώς συνδυάζονται όλα μαζί, όλες οι διοργανώσεις, γιατί φαντάζομαι και μια καλή πορεία και μια συμμετοχή στους ομίλους και το πρωτάθλημα, υπάρχει ρόστερ, υπάρχει διάθεση και πώς βγαίνει όλο αυτό? Η διάθεση υπάρχει φυσικά, γιατί εμείς θέλουμε να παίξουμε όλες τις διοργανώσεις. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή τα προκριματικά στο Champions League. Το πρωτάθλημα θα συνεχίζει στο τέλος του Αυγούστου, οπότε έχουμε χρόνο να δουλέψουμε τα πρώτα παιχνίδια, τα προκριματικά στο Champions League και μετά φυσικά να σκεφτούμε στο άλλο στόχο που είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε παιχνίδι προς παιχνίδι, διοργανώσει προς διοργανώσει και αυτό που είπαμε. Ο στόχος είναι να κερδίσουν το πρωτάθλημα, να βγούμε τους ομίλους Champions League και να κερδίσουν το κύπελλο. Αντρέ, ξέρω πολύ κόσμο που θα ποντάρει πρόκριση του ΠΑΟΚ με γκολ φάουλ του Βιερίνια, ίσως και στα δύο παιχνίδια. Εσύ θα ποντάρεις τον εαυτό σου σε αυτή τη φάση? Εγώ ναι, γιατί με πιστεύω. Αλλά εγώ τα πόνταρα στην ομάδα, που για μένα είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά ήταν από οι τοποθετήσεις από τον Αντρέ Βιερίνια. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε και τον Ρασβάλ Λουτσέσκου που έχει πάρει θέση και είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Καλησπέρα. Η πρεμιέρα των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων γίνεται αύριο με μια ελβετική ομάδα, η οποία μπορεί να μην είναι από τα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης, αλλά είναι από τα κορυφαία της Ελβετίας. Και η Ελβετία έχει υψηλότερο επίπεδο από ό,τι το αντίστοιχο ελληνικό. Το είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελλο. Πιστεύετε ότι η εμπειρία αυτής της ομάδας με συμμετοχή σε ομίλους του Champions League διαμορφώνει τα ποσοστά σε ό,τι αφορά την πρόκριση φυσικά? We have the premiere of the qualification with a Swiss team. It might not be top among the top clubs, but it's a very good and experienced club, especially in Europe. Do you believe that this changes a little the odds for the? Σε λίγο θα ξανασυνδεθούμε. And usually when you face these kind of teams, no matter how is their moment, the games are difficult. Είναι προφανές ότι η Βασιλεία έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία στην Ευρώπη και χωρίς να έχει σημασία ποια είναι η κατάσταση που βρίσκονται τώρα, τα παιχνίδια γίνονται αυτομάτως δύσκολα. On the same time, you have to know that from all of us is a huge will to qualify and to fight first of all and to get the qualification. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι τεράστια και η θέληση δική μας να παλέψουμε πρώτα απ' όλα και να πάρουμε επίτε την πρόκριση. We are ready because we thought a lot in the last period about this game and we want to give everything tomorrow and next week in Switzerland for this qualification, knowing very well the power of our opponent. Είμαστε έτοιμοι, είχαμε πάρα πολύ καιρό να σκεφτούμε αυτή την πρόκριση, είχαμε καιρό να σκεφτούμε το παιχνίδι το αυριανό, αλλά και τις επόμενες εβδομάδες στην Ελβετία, ξέροντας πάντα την δύναμη που έχει ο αντίπαλός μας. Always teams like Basilea have strong points as weak points. We have to be very focused, very concentrated to avoid to give them possibility to take advantage from the strong points and on the same time using our qualities to take advantage from their weaknesses. Πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι. Αυτές οι ομάδες έχουν δυνατά και αδύναμα σημεία. Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για να μην δώσουμε το προτέρημα
να εκμεταλλευτούν τα δυνατά του σημεία και από εκεί και πέρα να εκφράσουμε την ποιότητά μας προσπαθώντας να χτυπήσουμε στις αδυναμίες τους. Καλησπέρα και καλή νέα σεζόν. Έχετε καταλήξει στους 11 παίκτες που θα χρησιμοποιήσετε αύριο στο μυαλό σας? Αν όχι, ποιες δεύτερες σκέψεις κάνετε, αν μπορείτε να μας τις πείτε? Have you finalized your thoughts about the start 11 of tomorrow? And if not, if you could analyze your second thoughts? No, normal that at this moment I have my idea about the first 11 that will enter in the pitch. But as you know very well, it's not the first 11 to win a qualification. It's all the group that has to fight and to get the qualification. Είναι φυσιολογικό να έχω καταλήξει το μυαλό μου στους αρχικούς 11, αλλά όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, μία πρόκριση δεν κρίνεται από τους 11 που θα ξεκινήσουν, αλλά από όλο το σύνολο που θα συμμετάσχει στον αγώνα. Will be very important the players that will enter during the game tomorrow and how they will enter. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς θα μπουν οι παίκτες που θα μπουν αλλαγή αύριο στο γήπεδο. And will be very important also the next game in Basilea. Okay, taking in consideration the result of tomorrow game. Και θα είναι επίσης πολύ σημαντικό το ποιοι θα παίξουν στην επόμενη εβδομάδα στην Βασιλεία, λαμβάνοντας υπόψη και το σκορ που θα έχουμε αύριο. And the strategy, if we have to change someone or not, or the players that will enter during the game. Επίσης σημαντική θα είναι και η στρατηγική, αν θα πρέπει να αλλάξουμε κάποιον κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή στο επόμενο παιχνίδι. Γεια σας. Η Βασιλεία στην προετοιμασία και στα φιλικά που έδωσε δεν έδειξε καλό πρόσωπο, είχε κάποιες μεγάλες ήττες. Και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της, προχθές, έχασε στην έδρα της. Αυτό είναι μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ κατάσταση της Βασιλείας ή ενδεχομένως είναι μια παγίδα που πρέπει να αποφύγει η ομάδα? Basel, in the friendly games, didn't show a good image. Lost also some friendly games with heavy score. Is this something that could be set as a trap for ΠΑΟΚ, this condition of Basel? Or a chance. We are obliged to analyze and to know everything about our opponents without having conclusions. Is a bad team or is in a bad way or is a very good team? We have to understand exactly which is their situation, and their situation is this: is a team that played friendly games. They lost, it's true. They lost the first game in the league, but it is a period, a short period of preparation and the first official game. This is another competition, Champions League, especially Champions League, which can give a huge motivation to every player and can might take out the best from everyone. Then we have to be very balanced and not to interpret the results from these last games. Είμαστε υποχρεωμένοι να αναλύσουμε τα δεδομένα της ομάδας, να μην φτάσουμε όμως σε συμπεράσματα που δεν πρέπει. Η αλήθεια είναι ότι είχαν κάποια παιχνίδια, είχαν κάποιες ήττες, δεν ξεκίνησαν καλά και στο πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, τώρα μιλάμε για μια διαφορετική διοργάνωση, αυτή του Champions League, η οποία μπορεί να δώσει διαφορετικό κίνητρο και να βγάλει ό,τι καλύτερο έχει ο κάθε παίκτης από μέσα του. Οπότε, αναλύοντας, φτάνουμε στα συμπεράσματα που θέλουμε. We have to have respect for our opponents, no matter that is the lowest level or the highest level. Θα πρέπει να έχουμε σεβασμό για τον αντίπαλό μας, χωρίς να έχει σημασία αν θα είναι από το υψηλότερο ή το πιο χαμηλό επίπεδο. But on the same time, to have a huge confidence in our work, in our qualities, in our power of the group. Αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση για τη δική μας δουλειά, για την ποιότητά μας και για τη δυναμική του συνόλου μας. Ο προπονητής της Βασιλείας πριν από μερικές ημέρες δήλωσε ότι τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ του δημιουργούν πίεση. Ωστόσο, δεν του έχουν χαλάσει τον ύπνο του. Αν ο κύριος Λουτσέσκου κοιμάται καλά αυτές τις μέρες και πόσο πιεσμένη αισθάνεται την ομάδα του, τους παίκτες του, αν υπάρχει άγχος εν όψη των παιχνιδιών αυτών? The coach of Basel, some days ago, made a statement saying that the games against PAOK create him some pressure, but don't disturb him in his sleep.
how much do you sleep, if you sleep, and if this situation now with these two games against Basel create a pressure in the team and the players? I would say that I don't sleep, but not because of the pressure, but because of the huge will and of the dream to qualify and to play Champions League. Θα έλεγα ότι δεν κοιμάμαι, αλλά όχι λόγω της πίεσης, λόγω της τεράστιας όμως θέλησης για να προκριθούμε και να εκπληρώσουμε ένα όνειρο του να παίξουμε στους ομίλους του Champions League. I have the feeling that inside of our team, everybody is waiting forward for this game. Έχω μια αίσθηση ότι μέσα στην ομάδα ο καθένας περιμένει με ανυπομονησία αυτό το παιχνίδι. Because really this is a fantastic opportunity for every one of us to have this possibility to play such games. Γιατί πραγματικά είναι μια τεράστια ευκαιρία για τον καθένα να έχει τη δυνατότητα να παίξει τέτοιου είδους παιχνίδια. In any case, it's not about pressure or other thoughts. It's just about the strong will to qualify. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι θέμα πίεση ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά μόνο θέμα της τεράστιας θέλησης για να προκριθούμε. Με βάση αυτά που είδε το 20ήμερο και πλέον που ήταν το βασικό στάδιο προετοιμασίας, τι περιμένει από την ομάδα του να κάνει καλύτερο, να διορθώσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και δεύτερον, πήρε ένα δώρο από τον κύριο Σαββίδη, μια μπάλα με πολύτιμες πέτρες, για το κύπελλο. Η πρόκριση σε ομίλους Champions League, με τι δώρο θα είσαι δυνάμωσης, ποιο θα ήταν δηλαδή το αντίστοιχο. Taking under consideration what you saw these 20 days, let's say, of the main part of the pre-season, what do you expect your players to do better in this game, what you wait for them to improve? And also you got a ball with presented by Mr. Savidis, a ball with these precious stones up for the cup. If you qualify for the Champions League group stage, which will be the gift of him? Yes, it was a huge pleasure. I felt fantastic, not because of the ball with this Swarovski crystal, but because of the appreciation. Because I felt that I fulfilled a fantastic season with all my staff, because this ball should be for all my staff. Ήταν μια τεράστια απόλαυση, ένιωσα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ όμορφα, λόγω του γεγονότος ότι ένιωσα αυτή την εκτίμηση προς το πρόσωπό μου, όχι για την μπάλα με τους κρυστάλλους Σβαρόσκι. Νομίζω ότι αυτή η μπάλα ανήκει σε όλους τους, σε όλο το προσωπικό μου, γιατί όλοι μαζί κάναμε αυτή τη δουλειά. I received it on Saturday. Την πήρα το Σάββατο. And every moment that I passed closed off the ball, I have a very, very strange feeling. Και κάθε στιγμή που περνάω δίπλα σε αυτή την μπάλα έχω ένα πολύ παράξενο συνέστημα. And I'm telling myself now you are forced to do better and better. Then is also a very huge responsibility. Και τώρα λέω στον εαυτό μου ότι πρέπει να πάμε ακόμα καλύτερα. Οπότε είναι επίσης μια πολύ μεγάλη ευθύνη όλο αυτό. Because when you know that people are expecting a lot from you, you have to give back this. Γιατί ξέρετε ότι όταν ο κόσμος περιμένει πολλά από σένα, πρέπει να δώσεις πίσω αυτό το, να ανταποδώσεις αυτό το συνέστημα. This is also for our players, because we know very well all the expectations for our fans and what was last year, what happened last year, and all they expect from this year to be officially successful. Και αυτό το ξέρουν και οι παίκτες, ξέρουν τι προσδοκίες υπάρχουν με όλη την χρονιά που είχαμε πέρσι, με ό,τι συνέβη, οπότε περιμένουμε να είμαστε και επίσημα επιτυχημένοι. And for this reason we have to be prepared in every game. You asked me before how we could manage this game, what I am expecting from the team. First of all, we must be very, very smart, very compact, very aggressive, with huge determination. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι. Με ρωτήσατε πριν τι περιμένετε από τους παίκτες μου. Περιμένω να είμαστε πιο έξυπνοι, να έχουμε πολλή επιθετικότητα, να έχουμε συνοχή. The second is to react very fast, even faster than our opponents. Το δεύτερο είναι να αντιδράσουμε γρήγορα, ακόμα πιο γρήγορα και από τους αντιπάλους μας. On the both moments, when we have the ball and when we don't have the ball. Τις στιγμές που θα έχουμε και δεν θα έχουμε την μπάλα. And to have always balance.
και να έχουμε πάντα ισορροπία. But balance, when I mean balance, is balance on our brain. Αλλά ισορροπία περισσότερο στο μυαλό μας, αυτό εννοώ ισορροπία. Το ίδιο βράδυ που είχε υποσχεθεί ο κύριος Σαββίδης στην μπάλα που παρέλαβε προχθές το Σάββατο, είχε υποσχεθεί και απεριόριστο budget για τις μεταγραφές. Την μπάλα την πήρε, τις μεταγραφές που ήθελε τις πήρε. The same night that Mr. Savvidis promised you this ball, he also promised for an, let's say, unlimited budget. You got the ball. You didn't get you got the transfers that you want. You expect something for the transfers? Look, there is one strategy we fixed even before the final of the cup. In football, everything is possible. Sometimes you get faster, sometimes you get later what you want. But the management knows exactly what we need and they are working to fulfill the team. Υπάρχει μια στρατηγική την οποία έχουμε θέσει αμέσως μετά το match με το κύπελο. Κάποιες φορές, επειδή είναι έτσι το ποδόσφαιρο, παίρνεις αυτό που θέλεις πιο νωρίς. Κάποιες όχι. Ξέρω όμως ότι η ομάδα και η διοίκηση δουλεύουν ακριβώς αυτά που έχουμε ζητήσει. Sometimes you want to keep one full squad, but appear something from sky and players have better possibilities on different places, then they decide to move. There are all these kind of aspects, all these dynamic situations during a transfer period. Κάποιες φορές θέλεις να κρατήσεις ολόκληρη την ομάδα, αλλά εμφανίζεται από τον ουρανό μια καλύτερη πρόταση με καλύτερες προοπτικές για κάποιους παίκτες. Οπότε προχωράμε με αυτό προσαρμοζόμενοι στην κατάσταση. The most important is the people that we are here to send and to support the players that came in this summer to find fast the understanding and the philosophy of our work, of our way of playing. Το πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι που είμαστε εδώ να υποστηρίξουμε τους παίκτες οι οποίοι ήρθαν για να μειωθούν πολύ πιο γρήγορα στη φιλοσοφία που θέλουμε και στον τρόπο παιχνιδιού μας. And to be ready to give. Περιμένουμε να ξανασυνδεθούμε για να ακούσουμε. Every moment of the game. This is the most important. Και να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ανά πάσα στιγμή στο παιχνίδι ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Being able to have this spirit, this... Μπορούμε να έχουμε αυτή τη στάση, τότε θα είμαστε σίγουρα επιτυχημένοι. Now, that we... spectacular than last year, I don't know. But having this aggressivity, for sure we'll be happy. Τώρα, αν θα παίξουμε καλύτερα... Στην χρονιά δεν το ξέρω, αλλά αν έχουμε τις αντιδράσεις, αν έχουμε την πρέπει. Τρεις μήνες κατάφερε να παρουσιάσει μια καλοκουρτισμένη μηχανή, η οποία πήγε στο... Μετά είχε καλές διακοπές οι παίχτες, φαίνεται να έγινε καλή προετοιμασία. Σίγουρα αυτή την καλοκουρτισμένη μηχανή, ίσως και από αύριο. Last year, to create a very good working machine with the top pick. The preparation shield. Λοιπόν, ακούμε τον Ρασβάν Λουτσέσκου λίγο. Έτσι μέχρι να ξαναβρούμε ακριβώς το ρυθμό μας. Αρκετές ερωτήσεις στον προπονητή του ΠΑΟΚ και για την ομάδα και για την κατάσταση. Every coach of the world will... Χρόνος. But I already told in previous year that inside of the team, in the first 11, inside of the group. Αλλά έχω πει πολλές φορές και από πέρσι ότι πολλά πράγματα στην ομάδα. Sometimes we will be able to win playing fantastic. Sometimes we must know to win. Απ' την άλλη, θα πρέπει να ξέρουμε και να κερδίσουμε κάποια παιχνίδια τα οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. In which we are not about mentality. Και αυτό είναι θέμα νοοτροπίας. Then
Lea is a team that wants a lot to qualify. He's used to go in Champions League group. Οπότε δεν ξέρουμε για το αυριανό παιχνίδι. Η Βασιλεία είναι μια ομάδα η οποία ξέρει πώς να προκρίνεται, ξέρει πώς. But maybe we have something more than them. We have a dream. Και εμείς είμαστε εξίσου καλή ομάδα όμως και έχουμε κάτι παραπάνω που είναι ένα όνειρο. Next Wednesday we will fight for this. We will fight to qualify. Και αύριο και την επόμενη. On the moment, on the dead reaction that we will have in every moment of the game. Όπως είπα, είναι θέμα της στιγμής, της αντίδρασης που έχουμε σε αυτή τη στιγμή σε κάθε λεπτό του παιχνιδιού. For this I cannot playing fantastic football. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω ότι θα είμαστε μια πολύ. Our way of playing. This is our quality of the players to play nice football. Αλλά αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αυτή είναι η ποιότητα των παιχτών, να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Το μάθημα στην Ευρώπη από ένα αποκλεισμό στη Σουηδία με την Έστερσουτ. Φέτος όταν ξεκίνησε το γύρω στα τέλη Μαΐου υποστήριξε ότι θέλει 2 με 3 παίκτες. Μέχρι να μπει στο πνεύμα κατά τον Ρασβάνου Τσέσκου απαιτούνται 1,5 με 2 μήνες διοικής λόγω του αντιπάλου επειδή έχει αποδυναμωθεί, διότι αν ο ΠΑΟΚ έπαιζε με κάποιον άλλον αντίπαλο πιο ισχυρό θα έκανε. Με 2 μεταγραφές μεγάλου ελληνικού όπως υποστήριξε με τα χαρακτηριστικά που ήθελε φυσικά, αλλά δεν έχουμε δει ακόμη κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η διστακτικότητα από τον κόσμο που περιμένει κάποια μεταγραφή, φυσικά με την ευχή όλων να περάσει ο ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση του. Μονό. Last year you started your journey in Europe with PAOK with a bad situation on the going up Basel and with you talked before about transfers and the strategy of the team. Λοιπόν, προσπαθούμε λίγο να το βρούμε με τον Λουτσέσκου. Έχει θέμα γενικότερα η σύνδεση. Του προπονητή του ΠΑΟΚ. Για πάμε λίγο ξανά, Δημήτρη. We had a stronger opponent in this qualification. If this transfer that you wanted could have a little weekend because of clear two different tasks. Είναι δύο τελείως. As many players from the Λοιπόν, προσπαθούμε να ακούσουμε τον Λουτσέσκου την ώρα που συνεχίζεται η συνέντευξη. Να έχουμε τις επιλογές του ΠΑΟΚ. Θα κάνουμε και μια επικοινωνία. Το στάδιο, παρόλα αυτά, προκύπτουν πάντα. Για να μπορέσουμε να έχουμε έτσι καλύτερη ενημέρωση και καλύτερο ήχο από εκεί, γιατί το live streaming λίγο σήμερα είναι προβληματικό. Παρότι ήχος έρχεται πολύ καλά, κολλάει αναδιαστήματα μέχρι στιγμής. Ο Λουτσέσκου έχει αναφερθεί σε πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει και λίγο μια επιμονή στο κομμάτι των μεταγραφών τώρα κατά πόσο αυτό μπορεί να βοηθήσει. Είναι 24 ώρες πριν το παιχνίδι, δεν μπορώ να καταλάβω στην όλη κουβέντα. Ενώ ο ίδιος έχει απαντήσει πολλές φορές στο συγκεκριμένο κομμάτι που έχει να κάνει με το κομμάτι των μεταγραφών. Γενικά υπάρχει μια πίεση προς τα εκεί, προς να δώσει κάποια απάντηση ο Λουτσέσκου, αλλά ξαναλέω ότι. Και ο ίδιος έμεινε σε αυτό το οποίο είναι η ουσία τώρα. Η 11 που είναι εκεί και όχι αυτή που θα μπορούσε να είναι ή δεν είναι. Σε λίγο θα τον ξαναπεί. Και έτσι έχουμε δύο κομμάτια, τις μεταγραφές και τη συνοχή του συνόλου για τα παιχνίδια τα οποία θα έρχονταν. You know very well that ξέρετε πολύ καλά ότι θέλουμε και χρειαζόμαστε έναν παίκτη στο αριστερό άκρο της άμυνας. They will enter in the main 11 from the moment that are here. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπουν στους αρχικούς 11 τη στιγμή, από την πρώτη στιγμή. All season that we'll have in front of us these players. Στη σεζόν που θα έχουμε, οι παίκτες αυτοί θα βοηθήσουν. And there
period, we might understand that we need some or we have opportunity to bring. Το ενδεχόμενο όσο περνάει ο καιρός πολύ ψηλότερο επίπεδο. Όχι, όχι, το παλεύουμε με τον, με τον Λουτσέσκου. Ζοριζόμαστε αρκετά στον ήχο που έρχεται από εκεί. Προδούτη η προοπτική μιας πρώτης για τον Λουτσέσκου όσον αφορά το σκέλος και των πολλών απαντήσεων. Συνεχίζεται η διαδικασία της συνέντευξης τύπου. Σε λίγο θα μας θες να ακούσουμε λίγο καλύτερα τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, προσπαθούμε, συνεχίζουμε όμως αυτό το live stream. In our life, professional life, we are used to with this. Every day is a pressure, every moment is a pressure, every training also from the coaches are always in between players, management, fans, media. Then we are used. Είναι θέμα αγωνίας περισσότερο, δεν τίθεται θέμα πίεσης. Έχουμε μάθει να ζούμε με την πίεση, είναι η φύση της. Ο προπονητής είναι πάντως στην διοίκηση. Συνεχίζουμε να ζούμε με αυτό και γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο μας πάθος. The best and to improve and to improve is also our advantage. Η πίεση είναι μόνο θέμα του να βελτιώνει πράγματα και αυτό να έρχεται και προς δικό μας όφελος. Coach, γνωρίζουμε ότι η ομάδα αύριο, τον ΠΑΟΚ που περιμένετε να δούμε σε ένα ποσοστό, αν μιλήσουμε με ποσοστό, πόσο θα πλησιάζει το αποτέλεσμα της δουλειάς σας. We know that all the teams in this period are not ready yet, are being modified. So which is the percentage that you dream, that you expect for this team to play tomorrow? I cannot talk about percentage. Yes, it's true. We might say that this period the teams are not ready 100%. But in this kind of games, it's an extra motivation. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ποσοστό. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότερες ομάδες δεν είναι έτοιμες, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε σίγουρα αύριο είναι ότι υπάρχει ένα έξτρα κίνητρο. Then you can balance and compensate all the other aspects with a huge extra motivation and a very good preparation for the game. Και έτσι μπορούμε να εξορροπήσουμε όλες τις καταστάσεις όπως κάποια ομάδα δεν είναι έτοιμη με το έξτρα κίνητρο που υπάρχει για αυτή τη διοργάνωση και την προετοιμασία για το παιχνίδι. There are too many details for this kind of games that will make the final result. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες οι οποίες θα κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα του αυριανού παιχνιδιού. Results from friendly games, trainings during preparation, spirit inside of a team, chemistry between players, concentration, experience or this kind of extra motivation. Είναι τα αποτελέσματα στα φιλικά παιχνίδια, οι προπονήσεις ανάμεσα από τα παιχνίδια, το πνεύμα των παιχτών, η συγκέντρωση που θα υπάρχει σε όλο αυτό το παιχνίδι. All of this they will give the perfect reaction and the understanding of situation and how fast you will read that situation. Όλα αυτά θα σου δώσουν την αντίδραση που χρειάζεσαι και την ταχύτητα για να σκεφτείς την κατάσταση. And then, through these situations, you will have the result in one game and after the qualification. Και έτσι, αν εκμεταλλευτείς όλες αυτές τις καταστάσεις, θα έχεις το αποτέλεσμα και μετά από το αποτέλεσμα θα έχεις την πρόκριση. Then I am not concerned at all that we are coming after preparation and is the first official game for us. Έτσι δεν με επηρεάζει καθόλου το γεγονός ότι ερχόμαστε από την προετοιμασία και είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για μας. I can tell you that I know very well that is a very tough game, strong opponent, because of the experience and the past that they have. Μπορώ να σας πω ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος λόγω του παρελθόντος και της εμπειρίας που έχουν. But on the same time I have a huge confidence. Αλλά την ίδια στιγμή έχω τεράστια αυτοπεποίθηση. In our team. Στη δική μας ομάδα. Κύριε Τσακαλέσκη, μετά τελευταία ερώτηση ο κύριος Ρολεβάς.
Μιας και νιώθω ότι καλύφθηκαμε όλα τα αγωνιστικά, μια προσωπική ερώτηση, τι είναι πιο δύσκολο να προσέχει τους ποδοσφαιριστές του ή το εγγόνι του? Now they believe that we are all covered with the football questions and it's a personal question, which is more difficult to take care of your players or of your grandson? Of my grandson. Τον εγγονό. But don't say anything about this because my wife will kill me. Γιατί η γυναίκα μου θα με σκοτώσει. Και τέλος, κύριε Λουτσέσκου, μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι το ποσοστό πρόκρισης που δίνετε για την ομάδα σας για την επόμενη φάση? If you could tell which is the percentage that you give for qualification for your team to the next round. The percentage of qualification that you give for your team for the next round. I already said that I don't like to talk about percentage. The first and the most important is the game tomorrow, to play well, to play compact, to have balance in our mind, to give everything. And as I said, I am confident on our players, on our work. And I am waiting forward for this game. Είπα και πριν ότι θέλω να μιλήσω... With something very strong inside me, positive. Είπα και πριν ότι θέλω να μιλήσω για ποσοστά. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι αύριο, να είμαστε συγκεντρωμένοι για αυτό το παιχνίδι. Αυτό μετράει. Με τεράστια θέληση και με ένα πάρα πολύ θετικό συνέστημα μέσα. But these are these kind of games, these special games force you to give everything. Αλλά έτσι είναι αυτά τα παιχνίδια, ιδιαίτερα παιχνίδια τα οποία σου οδηγούν στο να δώσεις τα πάντα. Και οι παίκτες το ξέρουν ακριβώς αυτό. Thank you. Λοιπόν, αυτά από τον Ρασβάν Λουτσέσκου και τον Αντρέ Βιερίνια. Να βάλουμε και το χαλί μας να πέσει σιγά σιγά από κάτω, φίλε μου Δημήτρη, γιατί έχουμε μπει σαν ΠΑΟΚ 24. Μπήκαμε λίγο νωρίς. Μπήκαμε έτσι με τα μπούνια. Να πάρουμε και την Ελένη Μπούντου πρωτού πάμε. Ή μάλλον όχι, καλύτερα να πάμε στο διάλειμμα και θα την πάρουμε μετά. Λοιπόν, ακούσαμε έτσι με λίγο δυσκολία σε κάποιο διάστημα τον Λουτσέσκου. Πολλά που έχουν να κάνουν με το παιχνίδι με τη Βασιλεία. Νωρίτερα ο Βιερίνια. Ο Λουτσέσκου αρκετές κάποιες ερωτήσεις και για τις μεταγραφές. Όλα αυτά θα συζητήσουμε με το που πάμε στο διάλειμμα και επιστρέψουμε. Μία η ώρα έχουμε και κλήρωση. Θα την ακούσουμε live. Έτσι, μία η ώρα είναι η κλήρωση για τον επόμενο προγραμματικό του Champions League. Έτσι, μία η ώρα είναι αυτή και στις 3 μετά, αν θυμάμαι καλά, είναι και για το Europa League. Γιατί σήμερα ο ΠΑΟΚ μαθαίνει ό,τι και να κάνει, είτε περάσει την επόμενη φάση του Champions League, θα ξέρει τον αντίπαλό του από σήμερα, είτε αποκλειστεί από τη Βασιλεία, θα ξέρει τον αντίπαλό στην επόμενη φάση του Europa League. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. ΠΑΟΚ 24. Κανονικά πλέον μπαίνουμε, αν και έχουμε να ξανασυνδεθούμε για κάτι άλλο. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Ακούσαμε στο πρώτο μισάωρο τη συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ, τη συνέντευξη τύπου του Ρασβάν Λουτσέσκου, τις δηλώσεις του Αντρέ Βιερίνια εν ώψη του πρώτου αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βασιλεία. Στις 12 ξεκίνησε, ήταν ο αρχικός προγραμματισμός. 12 ακριβώς ξεκίνησαν και οι δηλώσεις. Πραγματικά είναι κάτι εντυπωσιακό. Γενικά έχουμε πάρει αρκετά σήμερα. Έχουμε την κλήρωση σε περίπου 15 λεπτά που έχει να κάνει με τον επόμενο Euro Champions League. Ο ΠΑΟΚ σήμερα θα μάθει τόσο τον πιθανό του αντίπαλο στην επόμενη φάση του Champions League, στο τρίτο προγραμματικό γύρο, όπως επίσης και τον πιθανό αντίπαλο στο απευκταίο σενάριο που δεν καταφέρει να προκριθεί επί της Βασιλείας, δηλαδή στον τρίτο προγραμματικό του Europa League. Σήμερα εδώ σε περίπου 15 λεπτά ξεκινάει στην Ιόν της Ελβετίας η κλήρωση για το τρίτο προγραμματικό γύρο, που αφορά βέβαια όχι μόνο τον ΠΑΟΚ, έτσι αφορά πολλές ελληνικές ομάδες που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και τον Αστέρα Τρίπολης, που είναι να μάθουν αντιπάλους στην πορεία της ημέρας. Και αργότερα στις 3 θα γίνει γνωστή και η κλήρωση του Europa League. Ξεκινώντας από την κλήρωση του Champions League, που φυσικά και ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, εννοείται σε πρώτη φάση, αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βασιλείας, θα βρει μπροστά του μία εκ των Φενέρμπαχτσε, Σπαρτάκ Μόσχας, Σταντάρ Λιέγης ή Σλάβια Πράγας. Φενέρμπαχτσε, Σπαρτάκ Μόσχα, Σταντάρ Λιέγης, Σλάβια Πράγας. Μία από αυτές τις 4 είναι η ομάδα που θα βρεθεί στον δρόμο στο τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League, εφόσον περάσει τη Βασιλεία. Αν δεν τα καταφέρει, στο Europa League, στο τρίτο προγραμματικό γύρο, σίγουρα μία πιθανή αντίπαλος είναι η Ζόρια από την Ουκρανία. Και μετά πάμε σε ζευγάρια. Μιλάμε για το ζευγάρι Χάπολ Χάιφα, Χάφναρ Φιόρντουρ. Χάπολ Χάιφα από το Ισραήλ, η ιστορική Χάφναρ Φιόρντουρ από την Ισλανδία,
Η Βιτορούλα από τη Ρουμανία παίζει με τη Φίτεση από την Ολλανδία. Προκύπτει από εκεί μια πιθανή αντίπαλος. Η Σαχτιόρ Σαλιγκόρσκ από τη Λευκορωσία παίζει με τη Λεχ Πόσναν. Θα προκύψει από εκεί μία αντίπαλος. Και η Νόρτζαλαν από τη Δανία παίζει με την Έξτο Χόλμης από τη Σουηδία. Θα προκύψει από εκεί μία αντίπαλος στο Europa League. Κάπως έτσι έχουν οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Από το πρωί, όσοι περάσατε από την Τούμπα, είτε για να πάτε κάπου αλλού, όσοι περάσατε από την Τούμπα για να προμηθευτεί το εισιτήριο του αγώνα με τη Βασιλεία, όσοι περάσατε από την Τούμπα για να προμηθευτεί το εισιτήριο διαρκείας, έχετε καταλάβει τι γίνεται από το πρωί. Ωραία. 7 η ώρα το πρωί χτυπάει το chat του ΠΑΟΚ 24 με μια φωτογραφία, ωραία, η οποία δείχνει, λες και είναι η κατάσταση Black Friday στην Αμερική. Με πάρα πολύ κόσμο έξω από τα εκδοτήρια, με ουρές από πάρα πολύ νωρίς στην Τούμπα, ουρές που έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι από σήμερα, ή μάλλον σήμερα ουσιαστικά τίθεται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα με τη Βασιλεία, και φυσικά συνεχίζεται η διαδικασία της πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας, που έχουν ξεπεράσει 14.000, και νομίζω ότι με την κινητικότητα που υπήρχε και σήμερα από το πρωί και συνεχίζει να υπάρχει, το νούμερο θα ανέβει αρκετά. Προφανώς και σήμερα ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι στήθηκαν από νωρίς έξω από τα εκδοτήρια προκειμένου να προμηθευτούν το εισιτήριο του αγώνα με τη Βασιλεία, κάτι που είναι αναμενόμενο τη στιγμή που σήμερα ξεκινούσε η διαδικασία της πώλησης από τα εκδοτήρια. Μπορείς, ας πούμε, είχε και στα public. Από εκεί που επίσης μπορεί να προμηθευτεί εισιτήρια κάποιος για τους αγώνες του ΠΑΟΚ. Σήμερα το πρωί έξω από τα public εδώ στη Τζιμισκή είχε επίσης γίνει αρκετή ουρά εν όψη για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ με τη Βασιλεία. Γενικά υπάρχει ένας ξεσηκωμός, γενικά υπάρχει έτσι μια ανυπομονησία, να το πω, για το αυριανό παιχνίδι. Και η όλη διάθεση τόσο των εισιτήριων διαρκείας όλες αυτές τις μέρες, όσο και σήμερα με τα ελεύθερα εισιτήρια, με τα μεμονωμένα εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βασιλεία, πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη διάθεση, και αύριο η Τούμπα θα είναι κατάμεστη. Ό,τι και να γίνεται, βλέπω ότι λίγο χαλάει ο καιρός, δεν ξέρω αν θα χαλάσει και αύριο. Μπορεί να γίνει υποβροχή το παιχνίδι, αλλά σε κάθε περίπτωση ο κόσμος θα είναι πολλής. Το αναφέρουμε γιατί πραγματικά από το πρωί έχετε δει και μέσα από το ΠΑΟΚ 24 πόσο μεγάλη έτσι κινητικότητα υπάρχει για τα εισιτήρια του αγώνα με τη Βασιλεία, προφανώς και για τα διαρκείας, γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Και καταλαβαίνετε όλοι ότι η κατάσταση είναι λίγο πιο προλάβει. Γιατί όταν μιλάμε για 14, ίσως και 15.000 διαρκείες που μπορούν να γίνουν σήμερα, και αύριο μπορεί να φύγει πάλι ένα πολύ μεγάλο νούμερο που αφορά διαρκείας, καταλαβαίνετε ότι μεμονωμένα όλο και μειώνονται εν ώψη του πρώτου αγώνα με τη Βασιλεία. Έχουμε να πούμε πολλά και για τους Ελβετούς και για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είχε προπόνηση σήμερα νωρίς το πρωί στις 10. Ήταν η προπόνηση του ΠΑΟΚ στη Τούμπα. Αργότερα στην έφεξη τύπου περιμένουμε λίγο ενημέρωση που έχει να κάνει και με την αποστολή του αυριανού αγώνα. Οι Ελβετοί αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, αργότερα στις 8, αν θυμάμαι καλά, είναι η συνέντευξη τύπου τους, του προπονητή του Ράφαελ Βίκη και ενός παίκτου. Γενικά έχοντας μια περίεργη κατάσταση, δεν ξέρω αν θα τους περάσει ή όχι, δεν ξέρω αν θα παίξει και τόσο μεγάλο ρόλο το όλο σκηνικό. Απλά και μετά την είδα στο ξεκίνημα του Ελβετικού Πρωταθλήματος από τη Σεν Γκάλεν, εντός έδρας, σε συνδυασμό με τα άσχημα αποτελέσματα στα φιλικά, με τις πωλήσεις που έκανε το καλοκαίρι, υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια γύρω από την Βασιλεία. Γκρίνια που έφερε μέχρι και έτσι κουβέντα για τον προπονητή. Δηλαδή έχει πάει εκεί η κατάσταση στους Ελβετούς, και γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα τους επηρεάσει όλο αυτό. Δεν ξέρω αν θα τους αφήσει εντελώς ανεπηρέαστο. Το θεωρώ πολύ δύσκολο. Τα έχουμε ζήσει και εδώ. Απλά το αναφέρουμε και περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι η εικόνα των δύο ομάδων σήμερα. Θα ακούσουμε αργότερα και τον προπονητή. Αύριο, μάλλον. Θα ακούσουμε αργότερα και τον προπονητή της Βασιλείας. Δεν θα πάμε σε διάλειμμα. Περιμένουμε να ξεκινήσει η διαδικασία της κλήρωσης στην Ελβετία. Είπαμε για τον ΠΑΟΚ. Η πιθανή αντίπαλη στο Champions League είναι η Φενέρ Μπαχτσέ, η Σπαρτάκ Μόσχας, η Σταντάρ Λιέγκης και η Σλάβια Πράγας. Μία από αυτές θα προκύψει ως αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Φυσικά υπάρχουν πιθανή αντίπαλη και για την ΑΕΚ.
η οποία ξεκινάει στον τρίτο προκριματικό. Μία πιθανή αντίπαλος είναι η Σάλτσμπουργκ και έπειτα θα βγει μια ομάδα μέσα από ζευγάρια. Η Λουντογκόρετς παίζει με τη Βιντεότον, η Σέλτικ παίζει με τη Ρόζεμποργκ, η Λέγκια Βαρσοβίας παίζει με τη Σπάρτακ Τρνάβα, η Αστάνα του Πέδρου Ενρίκε παίζει με τη Μίτιλαντ και η Κουκέση παίζει με τη Καραμπάγκ. Οπότε Σάλτσμπουργκ και μία από το Λουντογκόρετς Βιντεότον, μία από το Σέλτικ Ρόζεμποργκ, μία από το Λέγκια Βαρσοβίας Σπάρτακ Τρνάβα, μία από το Αστάνα Μίτιλαντ, μία από το Κουκέση Καραμπάγκ θα προκύψει ως αντίπαλο τη ΑΕΚ στο τρίτο προκριματικό γύρο. Έτσι είπαμε, η ΑΕΚ μπαίνει λίγο πιο αργά λόγω του τρόπου που κατέκτησε το πρωτάθλημα πέρσι. Αλλά και αυτή σήμερα θα μάθει αντίπαλο και θα ξέρουμε τι γίνεται. Βλέπω ότι έχει βάλει αντίστροφη μέτρηση Δημήτρη. Πόσο είναι το διάλειμμα, ρε φίλε, γιατί βλέπω έχει βάλει εδώ και 7 λεπτά. Έχουμε. Λοιπόν, οπότε φίλε μου Δημήτρη, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να μπούμε κατευθείαν με την κλήρωση. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Δεύτερη ώρα. Πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε με Νιόν Ελβετίας. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Βλέπω τον Τζόρτζιο Μαρκέτη να έχει πάρει θέση. Πάμε να πάρουμε ήχο. Ωραία, είπαμε ότι σήμερα... πάμε λίγο ήχο, ακούμε. Ωραία, δώσε λίγο παραπάνω, ακούω λίγο καλύτερα, σας παρακαλώ, Δημήτρη. Λοιπόν, είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα θα μάθει τώρα, σε αυτή τη διαδικασία της κλήρωσης, τον πιθανό του αντίπαλο στον τρίτο προκριματικό του Champions League, κάτι που σημαίνει ότι εφόσον περάσει τη Βασιλεία ξέρει από σήμερα ποιον θα βρει στον τρίτο προκριματικό. Αν δεν τα καταφέρει αργότερα μέσα στην ημέρα στις 3 θα γίνει κλήρωση και για το Europa League, προκειμένου να ξέρει από σήμερα και για εκεί τον αντίπαλο τον οποίο θα έχει στον τρίτο προκριματικό αν δεν τα καταφέρει με τη Βασιλεία. Οπότε λοιπόν το ζευγάρι του ΠΑΟΚ με τη Βασιλεία θα γνωρίζει σήμερα ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση. Είπαμε Φενέρμπαχτσε, Σπαρτάκ Μόσχας, Σταντάρ Λιέγης και Σλάβια Πράγας είναι η πιθανή αντίπαλη. Οπότε μία από αυτές θα βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ στην πορεία του στο Champions League. Αν καταφέρει σε πρώτη φάση να περάσει τη Βασιλεία, είπαμε και την ΑΕΚ τη ισχύει, η οποία ουσιαστικά έχει περισσότερες ομάδες μέσα από διαδικασία ζευγαριών. Η Ζάλτσμπουργκ είναι σίγουρα μία πιθανή της αντίπαλος και από το ζευγάρι του Λουντογκόρετς Βιντεότον, από το ζευγάρι του Σέλτικ Ρόζεμποργκ, από το ζευγάρι του Λέγκια Βαρσοβίας Σπάρτακ Τρνάβα, από το ζευγάρι Αστάνα Μίντιλαντ και από το ζευγάρι Κουκέση Καραμπάκ θα προκύψει ο αντίπαλος. Εντάξει, όπως έχουμε ξαναζήσει στις προηγούμενες κληρώσεις, πάντα το ξεκίνημα έχει λίγο μια συγκεκριμένη διαδικασία με τον κύριο Μαρκέτη τα τελευταία χρόνια από πλευρά σου ΕΦΑ να μιλάει. Για δώσε λίγο παραπάνω, Μίτσο μου, να ακούω και λίγο καλύτερα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε εικόνα, περιμένουμε να δούμε την όλη διαδικασία πώς θα εξελιχθεί. Έχουμε πει και έχουμε αναφερθεί και στην πορεία μέσα στο καλοκαίρι ότι ναι μεν το να μπαίνει στα προκριματικά πάντα έχει μια μεγάλη δυσκολία για να βρεθείς μέχρι τους ομίλους. Ωστόσο, δεν είναι πλέον η διαδικασία που ήταν όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, είναι πιο εύκολο, να το πω έτσι, για μια ομάδα να βρεθεί στους ομίλους, γιατί δεν θα βρει ομάδα από την Αγγλία στο δρόμο, δεν θα βρει ομάδα από τη Γερμανία στο δρόμο της. Έχει πιο εύκολες ομάδες να βρει μπροστά της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει πιο εύκολο έργο, έτσι. Πάντα αυτό είναι θεωρητικό. Υπάρχει το μονοπάτι των πρωταθλητών, αυτό που λέγαμε πριν. Είπαμε για τις ομάδες που συμμετέχουν στο δεύτερο προγραμματικό, η Ζάλτσμπουργκ που είναι μέσα εκεί. Στις ομάδες που είναι από την άλλη πλευρά είναι η ΑΕΚ. Μαζί με την ΑΕΚ είναι ο Ερυθρός Αστέρας ή η Σούντουβα, η Κλούζη, η Μάλμε, η Σκενδίγια, η Σερίφ Τυρασπόλ, η Δυναμό, η Χάπο Ελμπερσεβά, η Μπάντε Μπόρισοφ ή η Ελσίνκη, ομάδες οι οποίες δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στην επόμενη φάση, όντας στο μονοπάτι των πρωταθλητών, όπως λέγεται από φέτος, Champions Path, όπως το αναφέρει η UEFA. Οπότε λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, ξεκινάει η διαδικασία και έχει να κάνει πρώτα με την ΑΕΚ, ουσιαστικά, και αργότερα, λίγο πιο μετά, είναι η πλευρά του ΠΑΟΚ. Είμαστε συνδεδεμένοι με την Νιόν της Ελβετίας. Ο ίδιος την πραγματοποιεί την κλήρωση, από ό,τι βλέπω, ο κύριος Μαρκέτη. Οπότε λοιπόν ξεκινάει τώρα η διαδικασία. Ο ΠΑΟΚ είναι λίγο πιο μετά.
νικητή του δεύτερου αγώνα λοιπόν. Να δούμε αν η ΑΕΚ μπορεί να προκύψει με κάποιον από τη Celtic ή τη Rosenborg. Πιθανό λόγο ότι δεν θέλει να βρεθεί με μία από αυτές τις δύο ομάδες. Κυρίως με τη Celtic δηλαδή που θεωρητικά είναι το φοβόρη. Και είναι η ΑΕΚ λοιπόν. Η ΑΕΚ θα παίξει είτε με τη Celtic είτε με τη Rosenborg. Θεωρητικά η Celtic είναι το φοβόρη. Η Rosenborg είναι μια ομάδα που τελευταία χρόνια συνεχίζει να. Έτσι έχει το προβάδισμα και να είναι πρωταθλήτρια στην Νορβηγία. Αλλά νομίζω ότι η Celtic είναι μια πιο δύσκολη κλήρωση για την ΑΕΚ, εφόσον και με τη συλλογική ότι η Σκοτσέζη είναι το φαβορί. Οπότε ΑΕΚ είτε με την Celtic είτε με τη Rosenborg, με τη Rosenborg μάλλον στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Περιμένουμε λίγο μετά την κλήρωση του ΠΑΟΚ. The winners of match 8. Και και η Salzburg. Λοιπόν, συνεχίζεται η διαδικασία. Είπαμε ΑΕΚ με Celtic και Rosenborg. Τώρα είναι το group που είναι η ΑΕΚ μέσα με τους πιθανούς αντιπάλους από εκεί. Είναι λίγο ταλαιπωρία τώρα για εμάς. Δεν είναι και τόσο έτσι, ραδιοφωνικό. Αλλά είπαμε, είμαστε συνδεδεμένοι και περιμένουμε να ακούσουμε και την κλήρωση του ΠΑΟΚ. Ακούμε από τα γραφεία της Νιόν στην Ελβετία. Και προκύπτει εδώ ένα ακόμα ζευγάρι. Η Σάλτο θα παίξει με τη Σκεντίγια ή τη Σερίφ Τιρασπόλ. Ο Ερυθρός Αστέρας ή η Σουντούβα είναι μία από τις άλλες δύο ομάδες. Η ΑΕΚ είπαμε είτε με Celtic είτε με Rosenborg. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις και η Celtic περάσει τη Rosenborg, δεν νομίζω ότι είναι μια κλήρωση που αρέσει πολύ στην ΑΕΚ. Σίγουρα από τις πιθανές αντιπάλους που είχε μπροστά της, είχε κάποιες πιο βατές, να το πω έτσι. Θεωρητικά πάντα μιλάμε. Σε θεωρητική βάση γίνεται η κουβέντα μας, γιατί δεν ξέρουν πώς θα είναι η ομάδα σε εκείνο το διάστημα. Και σίγουρα όποια προκύψει στον δρόμο θέλει λίγο παραπάνω ανάλυση για να δούμε πού βρίσκεται, τι έχει χάσει, τι δεν έχει χάσει, πώς έχει πάει στα φιλικά της, σε τι κατάσταση βρίσκεται στο ξεκίνημα της σεζόν. Κουκέση, Καραμπάγκ, μία από αυτές τις δύο με μία εκ των Μπάτε Μπόρις οφ Ελσίνκη το άλλο ζευγάρι. Τελειώνει σιγά σιγά αυτό το πρώτο γκρουπ που ήταν μέσα η ΑΕΚ. Περιμένουμε σε λίγο και την κλήρωση από την οποία θα προκύψει ο αντίπαλος του ζευγαριού του ΠΑΟΚ με τη Βασιλεία. Τελειώνει σιγά σιγά η πρώτη διαδικασία αυτή που έχει να κάνει ουσιαστικά με την ΑΕΚ και όχι τόσο με τον ΠΑΟΚ. Συνεχίζεται αυτή η διαδικασία, είπαμε. Φενέρμπαχτσε, Σπαρτάκ, Μόσχα, Σαντάρ, Λιέγη, Σλάβια, Πράγας. Μία από αυτές τις ομάδες οι οποίες θα βρεθούν στον δρόμο του ΠΑΟΚ σήμερα. Και αργότερα είναι και το Europa League. Σε αυτό θα αναφερθούμε λίγο πιο μετά. Ας κρατήσουμε το θετικό σενάριο ότι ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στο Champions League. Αλλά είπαμε ότι σήμερα θα ξέρει. Σε οποιαδήποτε κατάσταση ποιον θα βρει μπροστά του, είτε περάσει τη Βασιλεία είτε δεν περάσει τη Βασιλεία και πέσει μέσα εισαγωγικά στην πιο χαμηλή διοργάνωση της UEFA. Βλέπω ότι σιγά σιγά ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία που ήταν και η ΑΕΚ μέσα. Είπαμε ΑΕΚ με Celtic και η Rosenborg. Βγάζει και το τελευταίο χαρτάκι ο κύριος Μαρκέτη. Celtic με Rosenborg με ΑΕΚ, Salzburg με Σκεντίγια, Σερίφ Τιρασπόλ, Ερυθρός Αστέρας, το πήρε πολύ γρήγορα, δεν πρόλαβα να τα πιάσω όλα. Θα τα αναφέρω μια και καλή στο τέλος. Λοιπόν, να δούμε τώρα. Νομίζω ότι ξεκινάει η διαδικασία που έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ εδώ. Λοιπόν, σιγά σιγά θα βγάλει και την κάρτα με τις ομάδες που είναι μέσα και ο ΠΑΟΚ και η Βασιλεία, το ζευγάρι του δηλαδή, ουσιαστικά. Γενικά γρήγορα πάνε αυτές τις διαδικασίες στα προκριματικά. Δεν έχει τόσο μεγάλη κουβέντα και τόση πολλή συζήτηση όπως έχει στις κληρώσεις των ομίλων. Λοιπόν, γενικά είμαστε σε αναμονή. Επαναλαμβάνουμε ότι αργότερα στις 3 είναι η κλήρωση του Europa League και είναι ο Ολυμπιακός και ο Αστέρας Τρίπολης. Θα είναι και Ατρόμητος, που μπαίνει και αυτό σε δεύτερη φάση προκριματικών που παίζει με τη Χιμπέρνια. Και έτσι θα έχουμε εικόνα για το ποιον είναι να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές ομάδες. Κάποιες μπαίνουν πιο νωρίς, ο Ατρόμητος, κάποιες μπαίνουν πιο μετά.
να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Τώρα μας τα λέει λίγο παραπάνω ο κ. Μαρκέτη, συνεχίζει να εξηγεί διαδικασία. Δεν βλέπω να προχωράμε και πολύ άμεσα εδώ. Τζάμπα τον. Νομίζω εξηγεί λίγο το τι ισχύει με ομάδες που θα παίξουν μεταξύ τους, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Μαρκέτη. Λοιπόν, περιμένουμε να μάθουμε τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Μάλλον τον πιθανό αντίπαλο του ΠΑΟΚ, να το πω σωστά. Γιατί δεν είναι τσεκαρισμένο ότι ο ΠΑΟΚ είναι στην επόμενη φάση. Λοιπόν, πάμε αγαπητέ μου κύριε Μαρκέτη. Πάμε λίγο, ξεκίνησες πολύ καλά, πολύ άμεσα. Τώρα λίγο μου το πας πολύ γύρω-γύρω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Φενέρμπαχτσε, Σπαρτάκ, Μόσχα, Σαντάλη, Έγι, Σλάβια, Πράγα. Ο Πάοκ είναι στο γκρουπάκι του με την Μπενφίκα. Είναι το ζευγάρι του Πάοκ με τη Βασιλεία, η Δυναμό Κιέβου και το ζευγάρι του Άγιαξ με τη Στουρμ Γκράτ. Οπότε περιμένουμε να ξεκινήσει η διαδικασία. Ενώ μπουκάρει στο στούντιο, πραγματικά. Δεχόμαστε ντου από την Ελένη Μπούντου, η οποία ήταν από νωρί στην Τούμπα, από νωρί. Ναι. Έχω ανοιχτό μικρόφωνο. Βεβαίως. Καλησπέρα. Πάντα. Από τις 10 παρά 10. Ωραία. Τέταρτο. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης του ΠΑΟΚ. Κάτσε, βγει πρώτος και αυτός που βγει και ΑΕΚ. Λοιπόν. Σταντάρ Λιέγες, μας αρέσει. Μας αρέσει. Λοιπόν, αρέσει, πάμε για ΠΑΟΚ και Βασιλεία. Έλα. Σταντάρ Λιέγες. Έλα. Για βγάλω το φίλε μου. Έλα, μπορείς. ΠΑΟΚ Βασιλεία, αυτό είναι. Αλήθεια, λες. Α, όχι. Όχι. Νομίζω να Άγιαξ το δεύτερο. Ναι. Λοιπόν, οπότε έφυγε η Σταντάρ Λιέγες. Κάτσε να το σημειώσουμε. Θα παίξει με τον Άγιαξ. Λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε τώρα και τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν έχουμε τσίμηρο στο δρόμο μας, μου λες. Πάει, το χάσαμε αυτό, ε. Ναι. Μάλιστα. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ με Σέλτικ ή Ρόζεμπορκ. Αχα. Απέφυγε την Αστάνα, δηλαδή. Απέφυγε την Αστάνα, αλλά δεν ξέρω αν η Σέλτικ είναι. Ποια βγήκε τώρα, δεν πρόλαβα να δω. Βγήκε η Μπενφίκα. Όχι, Μπενφίκα δεν μας κάνει. Έφυγε η Φενέρμπαχτσε, μάλιστα. Οπότε μένει Σπαρτάκ Μόσχας ή Σλάβια Πράγας. Πράγα. Αλλά είναι. Πράγα. Λοιπόν, για να δούμε. Οπότε έφυγε η Φενέρμπαχτσε, έφυγε η Σταντάρ Λιέγες και περιμένουμε να δούμε αν θα βρεθεί. Ποια θα είναι αυτή που θα βρεθεί από τις δύο, Σπάρτακ Μόσχας ή Σλάβια Πράγας στο δρόμο του ΠΑΟΚ στο τρίτο προγραμματικό γύρο, αν περάσει τη Βασιλεία. Λοιπόν, Σλάβια Πράγας. Έχουν πολλά λεφτά αυτοί, έχουν κάτι Κινέζους, λέει, οι επενδυτές. Έτσι έμαθα. Έτσι λένε τους φορείς μου. Εκεί δεν είναι ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού. Ο Στραματσόνη. Εκεί δεν είναι. Ήτανε, είναι ακόμα. Μπορεί να έχει σπάσει κάποιο ρεκόρ, δεν ξέρω. Οπότε έφυγε και η Σλάβια Πράγας, οπότε ο ΠΑΟΚ πάει με Σπαρτάκ Μόσχας. Λοιπόν, Σλάβια Πράγας, Δυναμό Κιέβου, ο ΠΑΟΚ με τη Βασιλεία είναι τελευταίος, οπότε θα είναι με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Δεν νομίζω αλλάζει κάτι. Όχι, αυτές ήδη είναι το ζευγάρι του ΠΑΟΚ που έμεινε με τη Βασιλεία. Λοιπόν, έτσι. Το ΠΑΟΚ Βασιλεία λοιπόν είναι το match 1. Και η Σπάρτακ Μόσχας, η ομάδα που έμεινε από τις πιθανές αντιπάλους. Λοιπόν, οπότε, πάω και η Βασιλεία με Σπάρτακ Μόσχας. Καλά είναι. Καλά δεν είναι. Καλά είναι. Ρωσία. Λοιπόν, καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Λοιπόν, στη Μόσχα. Στη Μόσχα. Αδέρφια μου. Στη Μόσχα. Λοιπόν, Σπάρτακ Μόσχας, πάω. Αυτό. Αυτό είναι το ζευγάρι, εφόσον περάσει τη Βασιλεία. Οπότε, κλείνουμε εμείς, Δημήτρη. Και έτσι, αν ο ΠΑΟ καταφέρει να περάσει τη Βασιλεία, η ομάδα που θα βρει μπροστά του είναι η Σπαρτάκ Μόσχας. Λοιπόν, για να δούμε τι ισχύει, τι είναι η Σπαρτάκ Μόσχας, πού βρίσκεται, τι κάνει, πότε ξεκινάει να παίζει. Ωραία, έχουμε να πούμε αρκετά στην πορεία της εκπομπής. Ωραία. Στη Μόσχα θα πάει ο ΠΑΟΚ λοιπόν, έτσι. Τσέσεκα δεν είναι η οικογένεια Σαββίδη. Δεν βολεύει. Ναι, αλλά είναι Ρωσία, έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, είναι Ρωσία. Δεν λέω. Λοιπόν. Να ανοίξουμε λίγο να δω εδώ πέρα. Λοιπόν, κάτσε να δω αν βλέπω κάποιον παίχτη ο οποίος
έτσι να μου γεμίζει το μάτι με το καλημέρα. Έρχονται τα πρώτα σχόλια. Ναι, για δεν άρεσε η Σπαρτάκ. Εντάξει, κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Άμα τα βάλουμε κάτω, κανένας από εμάς δεν επέλεξε Σπαρτάκ. Έτσι όλοι λέγαμε, ναι ισχύει Γιώργο, μη ισχύει ότι είναι δύσκολη κλήρωση, δεν λέμε ότι είναι εύκολη. Αλλά Σπαρτάκ, παιδιά, στη Μόσχα. Ναι, ναι. Okay, λοιπόν, Σπαρτάκ, Μόσχα, ΠΑΟΚ. Τα παιχνίδια αυτά είναι, αν θυμάμαι καλά, λοιπόν, 8... 7... Ναι. 7 ή 8 Αυγούστου, έτσι το πρώτο μάτς, και ο επαναληπτικός στις 14, mm-hmm. έτσι. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε, σου έχω εγώ στοιχεία σε πολύ λίγο. Ο ΠΑΟΚ θα πάει στη Ρωσία. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Σπαρτάκ Μόσχας αν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Βασιλείας. Εντάξει. Από τις τέσσερις που είχε αντιπάλους, εμένα καμία, να σου πω την αλήθεια, δεν με... Εμένα μου έκανε πολύ στανταρ, δεν ξέρω γιατί. Ναι, καμία δεν μπορώ να πω ότι με χαλούσε ή καμία δεν θεωρούσα ότι ο ΠΑΟΚ δεν την έχει ή τέλος πάντων δεν μπορεί να την κοιτάξει στα μάτια. Και νομίζω ότι εντάξει, του βρίσκεται μια ομάδα η οποία ναι μεν θα ξεκινήσει πιο νωρίς, γιατί οι ρωσικές ομάδες μπαίνουν πιο νωρίς. Αν θυμάμαι καλά, την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το ρωσικό πρωτάθλημα, θα το τσεκάρουμε και αυτό. Θα μαζέψουμε λίγο στοιχεία έτσι στην πορεία. Τρίτη θέση πέρσι, Σπαρτάκ, έτσι. Τρίτη θέση. Τρίτη θέση στο ρωσικό πρωτάθλημα. 56 βαθμούς, 16 νίκες, 8 ισοπαλίες και 6 ήττες. Ναι. Και έτσι ναι. Πήρε το εισιτήριο βεβαίως για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Δώσε μας λίγο, Δημήτρη, μια μικρή ανάσα. Λοιπόν, στα πρώτα στοιχεία που αφορούν τη Σπαρτάκ Μόσχας, ωραία, η οποία ξεκινάει το Σάββατο, αυτό που μας έρχεται, σε 5 μέρες είναι η σέντρα στη Ρωσία, αντιμετωπίζει την Ορεμπούργ. Μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπω στα φιλικά της, μια χαρά τα έχει πάει η Ελένη Μπούντου. Δεν έχει παίξει, από ό,τι βλέπω εδώ, κάποιο τρελό και πολύ δυνατό φιλικό. Έχει κερδίσει με 0-1 την Σλοβάτσκο, έχει κερδίσει με 3-0 την Πρόλετερ του Νόβι Σαντ, με 3-1 τη Ρούνταρ. Με 1-4 την Τραμπζονσπορ, αυτό την περασμένη Παρασκευή, και το Σάββατο έφερε 1-1 με την Ασντόντ η Σπαρτάκ Μόσχας, η οποία είπαμε ξεκινάει το Σάββατο την διαδικασία του ρωσικού πρωταθλήματος, οπότε είναι σχετικά πιο μπροστά από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, έτσι, γιατί όταν ξεκινάς πρωτάθλημα τόσο νωρίς έχει ξεκινήσει και την προετοιμασία τόσο ή μάλλον νωρίτερα. Τώρα κάτσε να δούμε λίγο ρόστερ. Λοιπόν, σε Λίκοφ βλέπω τερματοφύλακα, τραυματία, μου τον βγάζει, 24χρονος. Ρεμπρόφ, Αρτέμ Ρεμπρόφ, 34χρονος, νομίζω αυτός παίζει. Μαξιμένκο βλέπω τερματοφύλακα. Σαμουέλ Γκιγκό, αυτός από κάπου ήρθε από τη Ζενίτ νομίζω, Γάλλος, 24 ετών, αμυντικός. Εγώ θέλω να εστιάσει στον 25χρονο Ολλανδό που έχουν. Περίμενε λίγο, είμαι ναι. Στην άμυνα ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Ήλια Κουτέποφ βλέπω εδώ, Ρώσο, 24χρονο. Γιώργη Τζίκια. Και αυτός Ρώσος, 24χρονος. Σαλβατόρε Μποκέτη, πολύ ωραίος, αν τον θυμάμαι καλά. Τον είχε αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ τότε με τη Ρουμπίν. Ιταλός κεντρικός αμυντικός, ωραίος παίκτης. Αριστερό μπακ, Δμήτρη Κομπάροφ. Όπως επίσης και ο Γιώργη Τίγκιεφ. 31 ο πρώτος, 23 ο δεύτερος. Δεξιά έχει το Πέτκοβιτς τον Σέρβο. Αυτός ήταν στο Μουντιάλ ή όχι. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν. Και δεύτερος δεξιός μπάκο Εσέγκο. Και πάμε στο κέντρο που έχει τον Βραζιλιάνο τον Φερνάντο, 26χρονο. Έχει τον Τιμοφέεφ. Έχει τον Ζόμπνιν. Έχει τον Κλουσακόφ, ο οποίος είναι ο αρχηγός της, 31 ετών. Έχει τον Ερεμέγκο τον νεαρό, τον Φιλανδό. Έχει πάρει φέτος τον Τασάεφ. Όχι τον Τασάεφ, μην μπερδευτείτε, τον Τασάεφ, Τάσος όπως λέμε. Έχει τον Ανή, Γαλλοαλγερινό. Έχει τον Ποπόφ, Βούλγαρο, 30χρονο. Έχει τον Ανανίτζε Γεωργιανό, ο οποίος είναι τραυματίας από ό,τι βλέπω. Έχει στα αριστερά της επίθεσης τον Πρόμες, ο οποίος και αυτός κάτι μου λέει. Αυτός είναι ο Ολλανδός που λες. Τον μπράβο, τον Πρόμεθ, έτσι. Ναι, Σούριναμο Ολλανδός πρέπει να είναι και αυτός, αν τον πείσετε τώρα ένα 25 πράγμα. 25 χρονών που είναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, αυτός είναι ο... Νομίζω ότι αυτός είναι το νούμερο ένα, αν θέλεις. Mm-hmm. Αστέρι, να το πούμε. Τέλος πάντων, ο παίκτης που ξεχωρίζει για την Σπαρτάκ, 128 συμμετοχές έτσι από το 14 που πήρε μεταγραφή από την Τβέντε,
στο σύλλογο της Μόσχας, 64 γκολ, 33 ασίστ, έτσι. Είναι ο κινητήριος μοχλός της Σπαρτάκ, 25 ετών, Quincy Proms, έτσι, Ολλανδός. Λοιπόν, Μελγκαρέχο βλέπω επίσης να είναι μία από τις επιλογές στα αριστερά, 27χρονος Παραγουανός, Πέδρο Ρώσα, Βραζιλιάνος, Σαμέντοφ, και αυτό στα δεξιά ο Ρώσος. Έχει πάρει τον Μπακάεφ και αυτός παίζει στα πλάγια φέτος. Και έχει μπροστά και τον Λουίς Αντριάνο, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος αυτός της Αχτάρ, και τον Ζε Λουίς, ο οποίος αυτός είναι κάπου κρατάει από Ονδούρας, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό είναι το ρόστερ της Σπαρτάκ Μόσχας, η οποία είναι η μία πιθανή αντίπαλος του, ή μάλλον η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, εφόσον καταφέρει να περάσει από τη Βασιλεία. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε πιο επισταμένα με τη Σπαρτάκ, λέω εγώ. Ωραία. Πρώτη αναμέτρηση, Βασιλεία, πρώτη αναμέτρηση 7 ή 8 Αυγούστου στο γήπεδο της Τούμπας. Κατά καλό καιρό εδώ θα είμαστε. Έτσι, εδώ. 7-8 στο λιοπύρι της Τούμπας, στον καύσωνα της Τούμπας, στο... Τι άλλο να πούμε? Στο κολαστήριο εντός εγώ. Στο καζάνι. Στο καζάνι της Τούμπας. Και βεβαίως 14 του μήνα ο επαναληπτικός στη Μόσχα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων βεβαίως. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, γιατί μιλάμε τώρα υποθετικά. Αν και εφόσον ο ΠΑΟΚ περάσει, έτσι προκριθεί επί της Βασιλείας, θα βρει στο δρόμο του στον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League, την Σπαρτάκ. Μετά είναι τα play-off και μετά είναι οι όμιλοι. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, έτσι. Ναι, οκ. Okay. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από σήμερα να μιλάμε για Σπαρτάκ. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τα μάτς με τη Βασιλεία. Θα μας πει και η Ελένη και όσα συζητήθηκαν σήμερα και την παρουσία στην προπόνηση και το τι γίνεται στην Τούμπα. Εγώ μετέφερα λίγα πράγματα όσα πρόλαβα. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ο ΠΑΟΚ με τη Σπαρτάκ Μόσχας, αν καταφέρει να περάσει τη Βασιλεία, η ΑΕΚ με τη Σέλτικ ή τη Ρόζενμπορκ στον τριπλοκριματικό του Champions League. Αργότερα στις 3, έτσι δεν είναι? Στις 3 δεν είναι, καλά δεν θυμάμαι. Ναι, στις 2, ναι. Στις 3. Στις 3. Έτσι, μπράβο. Είναι η κλήρωση του Europa League. Απευταίο σενάριο, Ελένη Μπούντο, θα νίκει ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το σενάριο, φυσικά και θα αναφέρουμε για να δούμε με ποιον θα παίξει η Βασιλεία στην επόμενη φάση του Europa League. Καλά, δεν λέω. Το θέτω σωστά. Το θέτεις άψογα. Το θέτω πολύ ωραία. Το θέτεις άψογα. Λοιπόν, αυτά μετά των κληρώσεων που αφορούν τις ελληνικές ομάδες. Είπαμε αργότερα θα μάθουν αντιπάλους και ο Αστέρας Τρίπολης και ο Ολυμπιακός, όπως επίσης και ο Ατρόμητος, ο οποίος ξεκινάει νωρίς, και αυτός όπως και ο ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος που ξεκινάει παίζοντας με τη Χιμπέρνιαν. Λες να ήρθε η ώρα, ρε. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω. Με ξέρεις γενικά, είμαι πολύ αισιόδοξο, δεν μπαίνεις ποτέ. Ξέρεις τι, επειδή τους είδα και στον τελικό αυτό το δίδυμο εκεί στη συνέντευξη τύπου Βιερίνια Λουτσέσκου, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το δίδυμο όταν μιλάει. Και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ που όταν μιλάει ο Βιερίνια, ο Λουτσέσκου ζητάει από τον Γιώργο Τσονάκα να του κάνει μετάφραση για να ξέρει τι λέει ο ποδοσφαιριστής του. Μου αρέσει αυτό το οποίο βλέπω στα μάτια του, όπως μου είχε αρέσει και στον τελικό του κυπέλου. Εκεί βέβαια βλέπα μια άλλη σπίθα, έτσι, μια. Ότι πάμε να το πάρουμε, δεν χωράει η αμφιβολία. Τώρα έβλεπα μια ηρεμία, αν θέλεις, ότι η ομάδα δουλεύει, ότι υπάρχει δίψα, υπάρχει διάθεση. Θέλω με τον ΠΑΟΚ να μπω στους ομίλους του Champions League, υπό Βιερίνια. Δεν ξέρω, είναι αυτό που λέμε, έχει πίστη στην ομάδα. Έχει πίστη στο Λουτσέσκου, στον αρχηγό Βιερίνια, στην εικόνα που είχαν απ' έξω τα εκδοτήρια. Ελπίζω ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό καλοκαίρι, διαφορετικό καλοκαίρι ευρωπαϊκό, έτσι. Ξέρω, και λες ότι κάποια στιγμή. Ξέρω ότι είμαι πολύ σφιχτός. Το ξέρω. Δεν θέλω να ξανοιχτώ, αλλά ίσως να ανοίγει ο δρόμος. Ίσως να ήρθε η ώρα. Ίσως να ήρθε η ώρα να το ζήσουμε. Τέλος πάντων, ας μην ανοιγόμαστε από τώρα. Είπαμε σήμερα η μέρα έχει πολύ Βασιλεία και αργότερα στις 8 η προπόνηση. Ή λίγο πιο νωρίς. 7 και 8 η ώρα. Ωραία, 7 βασιλεία. Λοιπόν η προπόνηση των Ελβετών, οι οποίοι. Νομίζω ότι είναι στον δρόμο. Έτσι, μπράβο. Έτσι φτάνουμε. Καθοδόν, όχι, λάθος το είπαμε. Είναι στον αέρα τέλος πάντων και έρχονται. Το καθοδόν τα περιλαμβάνει όλα. Είναι στον έτσι, δρόμο, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, θα ακούσουμε αργότερα και τους τον. Τους υποδέχτηκε. Διαδικτυακά υπήρχε ωραίος διάλογος με το λογαριασμό του ΠΑΟΚ, που τους ευχήθηκε καλό ταξίδι. Σας περιμένουμε για να τα πούμε από κοντά. Έτσι, αν όμως υπάρχει ευρωπαϊκός αέρας. Αν υπάρχει ευρωπαϊκός αέρας, βγαίνει προς τα έξω. Ναι, το καταλαβαίνω. Το αντιλαμβάνεσαι, έτσι. Καταλαβαίνω, ναι. Λοιπόν, οπότε και αργότερα θα πάρουμε έτσι ενημέρωση για ό,τι έχει να κάνει με τους Ελβετούς, που έχουν και ένα ακόμα ζήτημα. Φαίνεται να έχουν μάλλον ένα ακόμα ζήτημα με απουσία. Οι Ελβετοί, οι οποίοι ξεκίνησαν άσχημα,
Γενικά υπάρχει πολύ γκρίνια. Έχει ξεκινήσει μάλιστα κουβέντα ακόμα και για τον προπονητή. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα μεταφέρουμε. Μπορεί να μην παίξουν κανέναν απόλυτο ρόλο στο αυριανό παιχνίδι και την επόμενη εβδομάδα στη Ρεβάνς. Μπορεί όμως να επηρεάσουν, μπορεί όμως να. Κοίτα, απλά καταγράφεις ότι υπάρχει μία σειρά γεγονότων, έτσι, που ενδεχομένως να επηρεάσουν την εικόνα της Βασιλείας. Κοίτα. Είτε αυτό είναι οι απουσίες, είτε αυτό είναι η ήττα στην πρεμιέρα του Ελβετικού Πρωταθλήματος, είτε αυτό είναι το κακό κλίμα ενδεχομένως που βγαίνει από τη Βασιλεία βάσει των δηλώσεων των πρωταγωνιστών, την αναστάτωση που υπήρχε με τους οπαδούς. Γενικά υπάρχει μια σειρά γεγονότων που αφορούν τη Βασιλεία και σίγουρα λες ότι η Βασιλεία δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, έτσι, στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Είναι αυτό που λέμε ότι έχω υπάρξει και καλύτερα. Καταλαβαίνεις. Ναι. Και για να ξεκινάει η κουβέντα, και μάλιστα θες να υπάρχουν και δηλώσεις τεχνικού διευθυντή του Μάρκο Στρέλερ, ο οποίος δεν είναι ένας τεχνικός διευθυντής που βρέθηκε στο σύλλογο. Έτσι. Είναι αρχηγός για πολλά χρόνια και έχει αυτό το ρόλο. Προσπαθώντας να σβήσει τη φωτιά ουσιαστικά που πήγε να ανάψει με τον προπονητή τον Βίκη, πάει να πει ότι γενικά η όλη κουβέντα τους απασχολεί. Το όλο θέμα, υπάρχει γκρίνια, υπάρχει κουβέντα στο διαδίκτυο, υπάρχουν σενάρια. Ωραία. Ίσως τα μάτια των ΠΑΟΚ να παίξουν ρόλο και σε αυτό. Αλλά ας παίξουν. Δεν πειράζει. Ας περάσει ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Και να σου πω και κάτι. Μία φορά ας παίξουν ρόλο στον αντίπαλο. Αυτό δηλαδή, κάποια στιγμή να έχεις απέναντί σου έναν αντίπαλο ο οποίος θα έχει προβλήματα. Τον έχουν επηρεάσει διάφορες καταστάσεις. Δεν γίνεται μονίμως όλα αυτά να ξαναλέω, επειδή την Τετάρτη πάλι εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Ωραία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει 5-0 αύριο. Μπορεί και να κερδίσει, ξέρω εγώ. Αλλά αναφέρουμε το πώς προετοιμάζεται η μία ομάδα, που είναι ο ΠΑΟΚ, με ηρεμία, τουλάχιστον πριν τα παιχνίδια, με καθαρό μυαλό, με ξεκάθαρο πλάνο. Και από την άλλη, μια ομάδα η οποία είναι σε φάση αλλαγών από το καλοκαίρι, με γκρίνια από τους οπαδούς της, με κακό ξεκίνημα. Και στο Ελβετικό Πρωτάθλημα, με αυτή την ήττα που έκανε από τις Εγκάλες στην Πρεμιέρα με γκολ στο 93. Έχασε. Στο 95. Είναι αυτό που λέμε πολλά, με το κλίμα και το γάιδαρο. Πολλά προβλήματα στην άμυνα. Και γενικά με απουσίες, με διάφορα θέματα. Ωραία. Μπορεί όλα αυτά να μπουν αύριο στην Τούμπα οι άνθρωποι, ωραία, και να τους χαλιβδώσουν, να μπουν. Να τα ξεχάσουν, ένα restart. Σου λέει ούτως ή άλλως, είπε ότι είναι από τα σημαντικότερα μάτς, είπε ο προπονητής, αυτά με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ότι δεν κοιμάμαι τα βράδια, κοιμάμαι. Μα κοίταξε, όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στα προκριματικά, τις έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ωραία. Είτε είναι Champions League είτε Europa League. Η ώρα των προκριματικών για όλους είναι ο πρώτος στόχος της σεζόν. Ωραία. Μια ομάδα σαν τη Βασιλεία, η οποία, okay, είναι σε φάση αλλαγών, okay, έχει καινούργια πρόσωπα, πέρσι έχασε το πρωτάθλημα. Φέτος είναι σε μια κατάσταση καινούργια και ο πρώτος στόχος είναι το Champions League. Φαίνεται να μην είναι σε καλή κατάσταση. Το θέμα το εκμεταλλευτεί και ο ΠΑΟΚ. Και να είναι αυτός ο οποίος θα πανηγυρίσει την πρόκριση. Και αν το κάνει, θα βρει μπροστά του Σπαρτάκ Μόσχας, όπως μάθαμε πριν από λίγο. Λοιπόν, λέω να πάμε. Περίμενε λίγο για το κράξιμό σου. Εδώ τώρα ήρθαν τα σχόλια. Γιατί? Τι καλά είναι, μπιπ, είναι η δεύτερη δυσκολότερη κλήρωση μετά τη Φενέρ. Πώς γίνεται, Ρενίκο, να είναι πιο μπροστά στην προετοιμασία η Σπαρτάκ από τη στιγμή που εμείς ξεκινάμε αύριο και αυτή Σάββατο? Το επίπεδο ετοιμότητας πρέπει να είναι το ίδιο. Okay. Εδώ σε κράζει ο φίλος Γιώργος. Εντάξει, αυτοί ξεκινάνε πιο νωρίς παραδοσιακά γιατί ξεκινάει και το πρωτάθλημά του πολύ νωρίς κάθε φορά. Είναι απλά τα πράγματα. Ωραία. Τώρα για το αν είναι καλή ή όχι θα φανεί. Εγώ πιστεύω ότι από όλες αυτές τις ομάδες που ήταν στον δρόμο του ΠΑΟΚ, που είναι στον δρόμο του ΠΑΟΚ και αν καταφέρει να περάσει τη Βασιλεία, καμία δεν μπορεί να το τρομάξει. Έτσι. Τώρα ο καθένας μπορεί να τα βάλει να τα ζυγίσει και να πει ότι η άλλη ήταν πιο εύκολη, αυτή είναι πιο δύσκολη. Οκ. Μπορεί να έχει δίκιο ο φίλος ο καιρός αυτό με τη Σπαρτάκ. Αλλά λέω ότι εντάξει, καμία ομάδα δεν είναι. Τι να πω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Τότεναμ. Δεν έχει κερδίσει. Σεβίλη. Ξέρω εγώ, Σάλκε. Είναι ομάδες οι οποίες δεν σε τρομάζουν θεωρητικά. Εμένα ωραία. Οι ρωσικές ομάδες, γενικότερα ομάδες. Όχι ακριβώς ευρωπαϊκές, πώς να σου το πω. Αυτές οι ομάδες που δεν έχεις τόσο καλή εικόνα. Γιατί για τη Σπαρτάκ θα μου πεις. Mm-hmm. Δεν μπορεί να έχεις τόσο καλή εικόνα. Έτσι, αν δεν δηλαδή... είχα πάω καλή εικόνα για ρωσική ομάδα, τι να πω, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή δεν υπάρχει ελληνική ομάδα που έχει καλύτερη εικόνα για ρωσική ομάδα. Δηλαδή... Ανθρώπους να τη μεταφέρουν, έχει. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε λίγο το τελευταίο μισάωρο να δούμε τι θα προλάβουμε να πούμε. Καθώς σήμερα με τις κληρώσεις και με τις ενδείξεις τύπου, το πρόγραμμά μας πήγε όπως να είναι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με το τελευταίο κομμάτι. Πάω 24, πάμε μέχρι και τις 2. Είπαμε σήμερα λίγο εκπομπή. Πήγε διαφορετικά λόγω της ενδείξης τύπου που ξεκίνησε στις 12 και στη μία που ήταν η κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Είπαμε ο Πάοκ, αν καταφέρει να περάσει, θα βρει μπροστά του τη Σπαρτάκ Μόσχας. Επειδή ήσουν στη Τούμπα, Ελένη. Ναι. Οι εικόνες που πήραμε πολύ νωρίς το πρωί
Εντάξει, δεν ήταν πρωτόγνωρες, έχουμε ξαναδεί. Okay. Απλά κάθε φορά είναι κάτι που σου κάνει εντύπωση. Πήγα 10 παρα 10, απλά μπήκα κατευθείαν στο γήπεδο. Mm-hmm. Οπότε βλέπω την πρώτη εικόνα από τα διαρκείας. Ναι. Και είχε πάρα πολύ κόσμο. Δεν ήταν μέχρι έξω, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο για τα διαρκείας. Σκέψω ότι παρακολουθήσαμε τα πρώτα λεπτά της προπόνησης, έτσι, το τεταρτάκι αυτό, ναι, ναι, το οποίο είναι από την UEFA. Και βγαίνοντας έξω, πηγαίνοντας στα έξω εκδοτήρια, mm-hmm, είχε μία ουρά, είναι αυτές οι φωτογραφίες που έστειλα νωρίτερα, είχε μία ουρά μέχρι κάτω. Και μιλώντας λίγο εκεί με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, η φωτογραφία που ανέβασε ο ΠΑΟΚ ήταν από νωρίς το πρωί, ίσχυε η ουρά, ήταν μέχρι κάτω. Δηλαδή, εγώ όταν βγήκα γύρω στις 10.30 και πήγα στα έξω εκδοτήρια, ήταν σε καλή κατάσταση η ροή. Ναι. Δηλαδή, είχε φύγει αρκετός κόσμος, είχε εξυπηρετηθεί ήδη αρκετός κόσμος. Νομίζω ότι είναι θέμα ωρών, όχι ωρών. Θα πρέπει να ανακοινωθεί λογικά το sold out. Α, για και τόσο αυτά, πολύ δηλαδή. Και αυτά ήταν ακριβώς τα μεμονωμένα εισιτήρια για τη Βασιλεία, έτσι. Ναι, αυτό έλεγα και πριν, ότι εφόσον η διαδικασία τρέχει μαζί από σήμερα, όσο φεύγουν διαρκείας, τόσο μειώνονται τα μεμονωμένα, έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Οπότε είναι πολύ πιθανό, εγώ δεν ξέρω για sold out, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό η εικόνα στον Πασάβρο να είναι ένα κατάμεστο γήπεδο. Έτσι, όταν μιλάμε για 14, πόσα ακριβώς δεν θυμάμαι, νούμε, 14.000 διαρκείες που έχουν φύγει και παραπάνω. Και σήμερα με τέτοια κίνηση που σημαίνει ότι το νούμερο θα αυξηθεί κατά πολύ, δηλαδή μπορεί να πάει και 15.000 ας πούμε, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι αναμένεται ένα πολύ μεγάλο το νούμερο και και με τόσο κόσμο από νωρίς. Και αύριο θα είναι κατάμεστο, ακριβώς, έτσι, δεν τίθεται θέμα. Όσο... Παρακαλώ. Κάτι σου μύρισε τώρα σε ένα... Για κόψε λίγο, Δημήτρη. Εντάξει, λογικά θα τη βγάλουμε. Οκ. Okay. Εδώ συνεχίζουμε μέχρι και τις 2. Αν ακούστε για πρόβλημα, εδώ κάτι okay θα έχει συμβεί. Έτσι. Είναι η πρώτη ονέρα έκρηξη στην ιστορία του ραδιοφώνου. Παραπάνω... Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Μπορεί και να μην είναι έτσι, γιατί κάτι από έξω έρχεται. Μην είναι μια περίεργη μυρωδιά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε μέχρι και τις 2. Αυτά μετά τις κλήρωσεις, μετά τις βασιλείας. Είπαμε, το πρόγραμμα σήμερα είναι έτσι φτιαγμένο. Είπαμε στις 12 η συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ, 8 η βασιλεία. Προέκυψε ο ένας πιθανός αντίπαλος στη φάση, στο τρίτο πραγματικό γύρο του Champions League. Περιμένουμε αργότερα να δούμε και έναν πιθανό αντίπαλο για τη Βασιλεία, φυσικά. Βέβαια, γιατί ενδιαφερόμαστε και για την αυριανή έτσι, αντίπαλό μας. Για έτσι τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν, εντάξει, νομίζω ότι ο Λουτσέσκου ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήθελε να φύγει από τα του αγώνα. Και γενικότερα νομίζω έμεινε. Μίτσο, αν μπορείς, κατέβασε λίγο τη μουσική. Και νομίζω ότι όσον αφορά τον. Έμεινε στο παιχνίδι, παρότι έτσι δέχτηκε κανένα δυο-τρεις ερωτήσεις που είχαν να κάνουν. Για μεταγραφές. Ναι, με το κομμάτι το μεταγραφικό. Με κάποιο τρόπο έτσι λίγο να τσιγκλιστεί, να απαντήσει. Όχι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ήρεμος και πολύ προσιλωμένος, παύλα συγκεντρωμένος στο αυριανό παιχνίδι. Σαφώς, πριν την προπόνηση, έτσι, πριν την έναρξη της προπόνησης, τον είδαμε στο κέντρο του γηπέδου μαζί με τον Παντελή Κωνσταντινίδη να μιλάει. Φαίνεται ότι είχαν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούνε, γιατί ήταν ιδιαίτερα εκφραστικός ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Σαφώς και οι μεταγραφές, όσο είναι καλοκαίρι και όσο δεν υπάρχει έτσι μεγάλη κινητικότητα, θα μπαίνουν στην συζήτησή μας και φυσικά θα είναι μία από τις σταθερές ερωτήσεις προς τον Λουτσέσκου. Νομίζω ότι το απέφυγε καλά, έτσι, αν αναλογιστείς ότι μιλάμε για ένα 24ωρο πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Ήταν ωραίες οι απαντήσεις του, γιατί λέει ότι έχουμε θέσει μια στρατηγική, θέτουμε μια στρατηγική, έτσι, μετά το κύπελο. Αλλά στο ποδόσφαιρο υπάρχουν αλλαγές και καθυστερήσεις. Η ομάδα και η διοίκηση, το λέει συνέχεια και το επαναλαμβάνει ο Λουτσέσκου, δουλεύει ακριβώς για αυτά που πρέπει. Υπάρχει εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση, υπάρχει εμπιστοσύνη προς την ομάδα. Είπε ότι καμιά φορά θες να κρατήσεις όλη την ομάδα, αλλά εμφανίζεται μια καλύτερη πρόταση για κάποιους, οπότε προχωράμε με αυτό. Βέβαια, αναφερόμενος εδώ νομίζω στην αποχώρηση του κάμπους, προσαρμοζόμαστε σε μια κατάσταση, σε μια νέα κατάσταση δεδομένων. Και από εκεί και πέρα έριξε βεβαίως το βάρος στο group που ήδη υπάρχει. Έτσι, το σημαντικό είναι οι άνθρωποι που είμαστε εδώ να υποστηρίξουμε τους παίκτες που ήρθαν, όσοι ήρθαν, και να μπουν πιο γρήγορα, να δουλέψει γενικά το group το οποίο έχει για να είμαστε πετυχημένοι.
Δεν ξέρω αν θα είμαστε καλύτεροι από την περσινή σεζόν, αν θα παίξουμε καλύτερα ή λίγο καλύτερα, αλλά θέλω να δω αντιδράσεις, σωστή επιθετικότητα, γενικώς να δω αυτά που τα οποία πρέπει. Από ό,τι κατάλαβα από αυτά που είπε, νομίζω ότι πιο πολύ έχει μείνει στην πνευματική προετοιμασία της ομάδας για τα παιχνίδια με τη Βασιλεία, παρά στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, έτσι. Στη λογική του να είναι όσοι παίχτες αγωνιστούν έτοιμοι πνευματικά, για να έχουν την εικόνα που πρέπει για αυτό το παιχνίδι με τη Βασιλεία. Και γι' αυτό νομίζω και σε ερωτήσεις που δέχθηκε για τις μεταγραφές που γίναν ή που δεν γίναν, αναφέρθηκε σχεδόν καθόλου. Δηλαδή κράτησε πολύ χαμηλά του τόνους, θέλοντας να μείνει και αυτός 100% συγκεντρωμένος σε αυτό το πράγμα που έχει να κάνει η ομάδα αύριο αρχικά με τη Βασιλεία και την άλλη εβδομάδα στη Ρεβάνς. Αυτά με τον Λουτσέσκου, νομίζω ότι και του Βιερίνια εκεί ήταν. Σίγουρα ξεχώρισα μία έτσι απάντηση, γιατί τον ρώτησαν αν υπάρχει άγχος για την ομάδα του. Θα έλεγα, γιατί είχε πει ο Ράφαελ Βίκη, ο προπονητής Βασιλείας, ότι σαφώς υπάρχει πίεση και αγωνία για τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι πολύ σημαντικά για εμάς, για την ευρωπαϊκή μας πορεία. Αλλά θα έλεγα ότι κοιμάμαι τα βράδια. Οπότε υπήρχε αντίστοιχη ερώτηση προς τον προπονητή του ΠΑΟΚ για το αν εκείνος κοιμάται τα βράδια λόγω της αγωνίας, αν θέλεις, του άγχους, της πίεσης που υπάρχει για το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Και είπε ο Λουτσέσκου ότι θα έλεγα ότι προσωπικά δεν κοιμάμαι τα βράδια, όχι λόγω της πίεσης, αλλά λόγω της τεράστιας θέλησης να προκριθούμε και να περάσουμε στους ομίλους του Champions League. Και το βλέπεις αυτό μέσα σε όλη την ομάδα, ότι ο καθένας περιμένει με ιδιαίτερη ανυπομονησία αυτό το παιχνίδι. Είναι τεράστια ευκαιρία για τον καθένα, για τον κάθε ποδοσφαιριστή, να παίξει σε τέτοια παιχνίδια. Δεν είναι θέμα πίεσης, αλλά νομίζω τεράστιας θέλησης, και αυτό είναι το οποίο κρατάμε έτσι από την συνέντευξη, ότι σου δίνει να καταλάβεις και ο Βιερίνια και ο Λουτσέσκου ότι και τα περιμένουν πώς και πώς, και υπάρχει ιδιαίτερη έτσι αγωνία, αν θέλεις, για να περάσουν, να πάρουν την πρόκριση, και λιγότερο πίεση και άγχος που καμιά φορά δεν έχει και τα επιθυμητά αποτελέσματα, έτσι. Okay. Λοιπόν, αυτά μετά του ΠΑΟΚ Βασιλεία, αν και θα ασχοληθούμε και στην πορεία της ημέρας, είπαμε, και αύριο μέχρι τις 8.30 και μετά που είναι το παιχνίδι και το ρεπορτάζ. Τώρα, σε ό,τι άλλο υπάρχει προλαβαίνουμε να αναφερθούμε, κλήρωση υπάρχει και στο μπάσκετ σήμερα. Στις 6 είναι η κλήρωση. Πρωταθλήματος, έτσι. Πρωταθλήματος, Ελένη, ναι. Οι ψυκληρώσεις είναι συνεχόμενες, Ελένη. Κάθε εβδομάδα και από μία. Η Δευτέρα. Αγαπημένη Δευτέρα. Ωραίες μέρες. Πολύ ωραία. Αγαπημένη Δευτερούλα σήμερα, και λοιπόν. Και αν δεν έχεις πάει και διακοπές, Νίκο μου, δεν έχεις φύγει. Δεν είναι θέμα. Η Δευτέρα, λες, ακόμη πιο αγαπημένη. Υπάρχει εμπειρία από τέτοιες ημέρες. Ωραία. Οι οποίες, ξέρεις, και όταν η άδεια, ρε παιδί μου, αργεί, σου την πάνε ακόμη πιο μακριά. Καταλαβες. Δηλαδή, δεν είναι ότι φεύγουν εύκολα, ας πούμε, να πεις ότι φεύγουν οι μέρες, ξεγράφουν και περιμένεις να έρθει η άδειά σου. Έχεις δρόμο μπροστά σου. Λοιπόν, οπότε σε 6 σήμερα, Ελένη μου αγαπημένη, η κλήρωση στην Α1 μπάσκετ του. Στην Basket League, μάλλον, γίνεται στο Σούνιο. Ο ΠΑΟΚ θα είναι εκεί και ο Μπάνε Πρέλεβιτς, καθώς νομίζω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ, όπου είναι να πάρθουν κάποιες αποφάσεις που έχουν να κάνει. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι το τηλεοπτικό. Θα έχουμε ενημέρωση αργότερα. Έτσι κι αλλιώς, όλα δείχνουν ότι και την επόμενη σεζόν ο ΠΑΟΚ και οι άλλες 10 ομάδες πλην Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ θα είναι στην ΕΡΤ. Στις 6 είναι η κλήρωση. Εκεί θα είναι ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, εκεί θα είναι και ο Σταύρος Χίζα, θα εκπροσωπήσει τον ΠΑΟΚ μαζί με τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Θα μάθουμε από σήμερα πρώτη φορά τόσο νωρίς, Ελένη Μπούντου, επειδή ξέρω ότι σε απασχολεί, τόσο νωρίς κλήρωση στην Α1. Και γιατί έτσι άλλαξε σε συνδυασμό. Για να υπάρχει ένα προγραμματισμό για τις ομάδες. Δηλαδή, το να γίνεται κλήρωση πιο αργά δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί και πάρα πολύ. Τώρα που γίνεται έτσι νωρίς, και ειδικά για τις ομάδες που έχουν Ευρώπη όπως ο ΠΑΟΚ, θα έχουν ευκαιρία να προγραμματίσουν έως το δυνατόν καλύτερα το πρόγραμμά τους, τουλάχιστον μέχρι, ξέρω εγώ, Δεκέμβριο, κάπου εκεί, που θα έχουν σίγουρα εικόνα και για Ευρώπη και για Ελλάδα. Αν θυμάμαι καλά, σήμερα Δευτέρα, την Παρασκευή 27, αν θυμάμαι καλά, είναι και κλήρωση που έχει να κάνει για το κύπελο. Με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει πάλι στη φάση των προημιτελικών. Αλλά αν θυμάμαι καλά, ο αντίπαλος αυτός βγαίνει την Παρασκευή. Οπότε είναι εβδομάδα κληρώσεων, αρχίζει γινωμένης από σήμερα, όπως έχουμε καταλάβει, και στο μπάσκετ, έτσι. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι το μεταγραφικό στο μπασκετικό ΠΑΟΚ πριν κλείσουμε,
Εξαποθέσα να αναφερθήκαμε στην περίπτωση του Γιάννη Αθηναίου. Προτάθηκε, έγινε κουβέντα με την πλευρά του, με θετική διάθεση και από τους δύο. Και θα φανεί αν συγκεκριμένη περίπτωση προχωρήσει. Γενικά, ο ΠΑΟΚ στο κομμάτι των Αμερικανών που έχει μιλήσει και έχει τσεκάρει, δυσκολεύεται. Χθες είχαμε αναφέρει στο ΠΑΟΚ 24 ότι ο Σάιξ είναι κοντά στο να πάει στην Αβελίνο. Ένας από τους πρώτους παίχτες που είχε τσεκαριστεί, που άρεσε πολύ γιατί έκανε καταπληκτική χρονιά στην Α2 Τουρκίας. Φαίνεται να καταλήξει στην Αβελίνο. Και επίσης ένας άλλος παίχτης, ο οποίος τον αναφέραμε τις προηγούμενες ημέρες και μιλάω για τον Phil Green, υπάρχει νέο δημοσίευμα σήμερα, τον οποίο τον θέλει να είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με την Brindisi. Οπότε, όσον αφορά το κομμάτι των Αμερικανών που έχει τσεκάρει για εκεί, ζορίζεται. Είναι αυτό που λέει ο Λουτσέσκου στο ποδόσφαιρο, ότι καμιά φορά τα έχεις αλλιώς στο μυαλό σου. Αλλά επειδή είναι ελεύθερη αγορά. Έτσι. Όχι, στον ΠΑΟΚ και τα έχουν στο μυαλό τους. Ξέρουν ότι ζορίζονται. Απλά περιμένουν να τους κάτσει συγκυρία για να έρθει ο παίκτης που θέλουν. Κατάλαβες. Δεν μου σχολίασες καθόλου, γιατί βγήκε την Παρασκευή την συνέντευξη του Μπάνε Πρέλε. Είχαμε προναγγείλει ότι θα έχει ενδιαφέρον συνέντευξη πρωτού κλείσουμε, αν θυμάσαι την Παρασκευή. Βεβαίως και θυμάμαι. Και αλλά επειδή μετά την Παρασκευή ήρθαμε σήμερα, Δευτέρα, θέλω να μου σχολιάσει λίγο τη συνέντευξη που ήταν σε τρία κομμάτια και ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Το αναφέραμε και στο διαδικτυακό ΠΑΟΚ 24. Ωραία. Το διάβασα το σχολείο. Για ακόμα μία φορά παρουσίασε την κατάσταση όπως ακριβώς έχει. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ με αυτή την κατάσταση έφτασε εδώ που έφτασε, με τη διοίκηση του Πρέλεβιτς. Ωραία. Έφτασε δηλαδή στο δικό του ταβάνι, δεν μπορεί να πάει παραπάνω από εδώ που είναι. Δεν γίνεται, είναι νομοτελειακά. Όχι νομοτελειακά, είναι απίθανο να πάει παραπάνω και το έχουμε καταλάβει όλοι. Ωραία. Αλλά τα τελευταία 2-3 χρόνια, ψέματα, 4-5 χρόνια, προκύπτουν διαρκώς ομάδες με χρήματα. Για όλους λοιπόν προκύπτουν χρήματα και ο ΠΑΟΚ πηγαίνει με την. Πρέπει να βρω τη λέξη. Με την πονηριά του, με την εξυπνάδα του, με την τεχνογνωσία του, άντε να το πω πιο έτσι εξευγενισμένα, και παλεύει με αυτή την κατάσταση. Ωραία. Όταν υπάρχουν ομάδες που εμφανίζονται ξαφνικά και μπορούν να δίνουν 100 χιλιάρικα, 150 χιλιάρικα, 200 χιλιάρικα για ένα και δύο χρόνια συμβόλαια. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μπορεί να δει συγκεκριμένα χρήματα, κάποια στιγμή δεν μπορεί να ακολουθήσει. Και μπορεί κάθε χρόνο να παλεύει για να κάνει μια καλή ομάδα και θα συνεχίσει να το κάνει και φέτος αυτό προσπαθεί να κάνει για να είναι ψηλά, κάτω από τους δύο, όσο πιο ψηλά μπορεί δηλαδή. Αλλά δεν πάει το πράγμα άλλο έτσι. Δεν πάει. Μόνο με συντήρηση δεν μπορεί να βγει πλέον ο ΠΑΟΚ. Όχι, δεν μπορεί να βγει. Έχουν προκύψει άλλες ομάδες οι οποίες αναπόφευκτα θα το βάλουν από κάτω του. Ξέρεις τι, νομίζω ότι δεν. Ξαφνιαστήκαμε από την συνέντευξη του Πρέλεβιτς, έτσι, και από τα όσα διαβάσαμε. Δεν είναι ότι πέσαμε από τα σύννεφα, αλλά είναι σκληρό λίγο όταν διαβάζει την αλήθεια κατάμουτρα. Κοίταξε. Και καλά έκανε και την. Γιατί δεν μιλάει συχνά ο Πρέλεβιτς, έτσι. Αποφάσισε να δώσει μία συνέντευξη και όπως είπες και εσύ, καλώς ήρθατε στην πραγματικότητα του ΠΑΟΚ. Αλλά όταν τη διαβάζεις ή την έχεις την αλήθεια κατάμουτρα, άσχετα που έχεις ιδέα ότι είναι ένα τμήμα το οποίο περνάει δύσκολα, έχει φτάσει το ταβάνι του και το έχει τρυπήσει το ταβάνι του, έτσι όπως είπε και ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Εκεί λίγο ανασκουμπώνεσαι, λες τι γίνεται, ποια είναι η επόμενη μέρα. Όταν βλέπεις την αλήθεια μπροστά σου, κατάμουτρα, έτσι. Και στην παρουσιάζει ο Μπάνε. Μέσα από αυτή τη συνέντευξη σου δίνει και την επόμενη μέρα, τουλάχιστον το δικό του σκεπτικό, έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει. Ναι, ωραία. Γιατί η επόμενη μέρα το πρέπει να δεις και την όμως, διάθεση τη άλλη πλευρά. Συμφωνώ. Το σκεπτικό λοιπόν του Πρέλεβιτς δεν είναι σκεπτικό που του ήρθε ξαφνικά μια μέρα και το πέταξε. Είναι σκεπτικό το οποίο έχει προκύψει μέσα από διάφορες επαφές που έχει κάνει κατά καιρού στην Ευρώπη ω εκπρόσωπο του ΕΣΑΚΕ και σε. Διάφορες καταστάσεις που έχουν να κάνουν και με την Ευρωλίγα και με τον μπάσκετ του Champions League. Ωραία. Θα κάνει ομάδα μπάσκετ Juventus. Έρχεται. Ναι. Έρχεται αυτό το πράγμα. Η Bayern Μονάχου δεν υπήρχε στο χάρτη μπασκετικά πουθενά. Και μπήκε και τα τελευταία μαζί με το ποδόσφαιρο. Πόσα χρόνια είναι. Δεκαετία δεν πρέπει να υπάρχει μπάσκετ Bayern Μονάχου. Είναι πλέον στην Ευρωλίγα. Ωραία. Και είναι κάτι το οποίο το δουλεύει η Ευρωλίγα αυτό το πράγμα. Το θέλει. Θέλει ένα μεγάλο brand. Η Ευρωλίγα βασικά έτσι λειτουργεί. Τα brand ενδιαφέρουν. Ωραία. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να το κάνει. Αν μπορεί υπό την αιγίδα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ να υπάρχει και ένα μπασχετικό τμήμα το οποίο θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά εφόσον προσπαθήσει να το κάνει, σίγουρα θα ανοίξει άλλες πόρτες, σίγουρα θα αλλάξει το στάτους του. Αυτό το οποίο έχει παγιωθεί εδώ και μια δεκαετία σχεδόν. Ωραία. Και ίσως και να είναι και μονόδρομος, γιατί οι άλλοι θα τον βάλουν από κάτω.
είναι ξεκάθαρο. Ωραία. Δεν, δηλαδή, όταν ο άλλος μπορεί να σου παίρνει έναν παίχτη δίνοντάς του 25-30 χιλιάρια παραπάνω, έτσι δεν μιλάμε ότι του δίνει 100 χιλιάρια παραπάνω. Έλληνα παίχτη, τον οποίο τον είχες πέρσι και τον βοήθησες πολύ και σε βοήθησε και αυτός πολύ. Και δεν το λέω για να ψέξω το συγκεκριμένο. Καλά έκανε ο Κατσίβαλης και πήγε στον Προμηθέα. Αλλά είναι ένα παράδειγμα του τι αναφέρουμε. Πήγε στον Προμηθέα για 25 χιλιάρια παραπάνω. Είναι παράδειγμα του τι μπορούμε να αναφέρουμε. Ωραία. Έχει εμφανιστεί ξαφνικά ο ύφος στο Σλίμνο, ο οποίος πετάει λεφτά. Υπάρχει ο Προμηθέας. Υπάρχει η ΑΕΚ, έτσι κι αλλιώς. Βγαίνουν κι άλλοι. Έχει το Περιστέρι. Το Περιστέρι έχει μεγάλο γήπεδο, έχει και λεφτά από πίσω. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι όλοι έχουν λεφτά και δεν έχουν αυτό που έχει ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ έχει τεχνογνωσία και δεν έχει λεφτά. Ναι. Κάπως θα πρέπει να μπαλατζαριστεί η κατάσταση. Τουλάχιστον στο ΠΑΟΚ. Θα μπορούμε τουλάχιστον να κάνουμε μια αντιστοιχεία στο ποδόσφαιρο με το μπάσκετ. Ναι, οκ. Okay. Έτσι να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Σου λέω, όποιος διάβασε αυτά που είπε ο Πρέλεβιτς, είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και όχι μόνο γιατί είπε ότι εγώ το καλοκαίρι θα σταματήσω. Γιατί παρουσίασε και ένα πλάνο επόμενης μέρας. Πλάνο ανάπτυξης. Ο ΠΑΟΚ συντηρήθηκε. Ο ΠΑΟΚ ζορίστηκε πάρα πολύ για να συντηρηθεί. Πάρα πολύ. Ωραία. Χωρίς τον Ιβάν Σαββίδη δεν θα μπορούσε να έχει συντηρηθεί. Το είπε. Ότι χωρίς τον Σαββίδη θα είχαμε πέσει β' εθνική. Θα είχαμε τον δρόμο της ΑΕΚ. Το είπε ο Πρέλεβης. Γι' αυτό. Ωραία. Πλέον όμως, μόνο με τη συντήρηση δεν μπορεί να ακολουθήσει. Σε 1, 2, 3 χρόνια, μόνο με συντήρηση θα έχει μείνει πολύ πίσω από τους άλλους. Γιατί οι άλλοι έχουν λεφτά. Απλά πράγματα. Ωραία. Το θέμα είναι να πιστεί πλέον η οικογένεια Σαββίδη ότι και αυτό εκεί το αδελφάκι, με λίγα χρήματα για αυτούς, μπορεί να γίνει πραγματικά να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να κυνηγάει πράγματα. Μου άρεσε το timing της συνέντευξης και αυτό που είπε ότι εγώ του χρόνου δεν θα είμαι, δίνοντας όμως τον απαραίτητο χρόνο για να δουλέψει στο μυαλό του καθενός το ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα. Γενικότερα, στο μπασκετικό η κινητοποίηση της οικογένειας του ΠΑΟΚ, δεν λέω μόνο για τον Ιβάν Σαββίδη, γύρω από τον μπάσκετ, καλό είναι να ξεκινήσει αυτή η κουβέντα. Ωραία. Γιατί είπαμε, ο ΠΑΟΚ στο Βόλο έριξε χρήματα, έχει κάνει μια ομάδα η οποία είναι στο Champions League, η οποία διεκδικεί τίτλους κάθε χρόνο και παίρνει. Ωραία, στο μπάσκετ δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν πετάς απλά λεφτά και κάνεις μια ομάδα και την επόμενη χρονιά παίζεις στην Ευρωλίγκα. Ωραία, αλλά πλέον μόνο με τη συντήρηση δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να πάει προς την ανάπτυξη και τον μπασκετικό τμήμα. Όπως πάνε όλα τα άλλα. Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε 2. Ελένη Μπούντου, το είπες πάρα πολύ καλά σήμερα. Σε ευχαριστούμε για την συμβολή σου στην εκπομπή. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο στις 12. Μένει συντονισμένοι στο Λίμπερο. Αργότερα στις 8 η συνέντευξη τύπου από την Τούμπα. Από τη Βασιλεία. Έχουμε να πούμε πολλά και στην πορεία. Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια.